Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα, είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, όπως συνήθως, είναι ο Δημήτρης Καζάκης, μαζί μας είναι η Χριστίνα Πολυχωνοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Και βεβαίως έχουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Το πρώτο ζήτημα βεβαίως που προκύπτει από την ιδιοσιογραφική επικαιρότητα είναι η τροχιοδεικτική βολή των δανειστών εναντίον της κυβέρνησης, η οποία τους λένε ότι έχουν 10 ημέρες να μπουν ξανά σε τροχιά εφαρμογής των 16 δεσμεύσεων που έχουν υπογράψει ότι πρέπει να λήξουν, αφορούν διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Διαφορετικά, όπως λένε, δεν πρόκειται να γίνει καταβολή των χρημάτων που θα πρέπει να γίνει, που θα προβλεπόταν να γίνει για το επόμενο, στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εδώ είναι δύο τα πράγματα. Από πού προκύπτουν, με συγχωρείς Δημήτρη, αυτά τα χρήματα? Αυτό είναι το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, στο πολυνομοσχέδιο 14 Ιουνίου 2018, που προεβλεπόταν μια τακτική χρηματοδότηση με όρο ότι προχωράει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που προέρχεται από τα διακατούμενα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά που τα έχει αγοράσει κοψοχρονιά δηλαδή, και μας δίνει ένα κομμάτι από τα κέρδη. Προσέξτε, δηλαδή ο παραλογισμός, προσέξτε τώρα, αγόρασε στο 20 περίπου τα 100 της ονομαστικής αξίας τα ομόλογα αυτά στη δευτερογενή πίσω το 2010-2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και εμείς τα πληρώνουμε full value, δηλαδή στην πλήρη ονομαστική αξία, από αυτά τα κέρδη που δημιουργούνται για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας δίνει ένα κομμάτι πίσω. Δηλαδή, σε ποιον να μην πάρει μια πέτρα να του σπάσει το κεφάλι? Δηλαδή, εξοργιστικό. Με αυτόν τον τρόπο εκβιάζουν διότι τα 2,5 δισεκατομμύρια που είχαμε στο ομόλογο που πήρανε, αν θυμάστε, αμέσως μετά την κύρωση της συνθήκης των Πρεσπών, βγήκαν στις αγορές. Ναι, τότε που βγήκαν στις αγορές και πήραν τα 2,5 δισεκατομμύρια πενταετές ομόλογο, έφυγαν τα λεφτά. Πού πήγανε? Φοδράρανε κομματικές τσέπες. Σας το ξανάπα. Ήταν η ανταμοιβή της κυβέρνησης και του κόμματος αυτού, προκειμένου, πώς τον λένε, ανταμοιβή σε σχέση με το ότι πέρασε αυτό το πράγμα. Τώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, περίπου 1,4 δις προέρχεται. Μην το πάτε έτσι, διότι προσέξτε πώς θα κάνει τις εικονικές προσλήψεις ο Τσίπρας. Με τι λεφτά? Χρειάζεται κάποια χρήματα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν το εκλογικό του προφίλ. Αυτά τα χρήματα είναι αυτά. Δεν και είναι τα 2,5 δις ομόλογα που τα 2,5 δις κάνανε φτερά ήδη. Έτσι. Λοιπόν, πήγαν στους συμμετέρους. Λοιπόν, και βεβαίως χρειάζονται. Λοιπόν, έτσι, αυτά. Είναι ούτε καν 1,4, είναι περίπου λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο τουλάχιστον. Μιλάμε για αυτή η ιστορία. Το δεύτερο που υπάρχει σαν τροχιοδεικτική της Κομισιόν είναι ότι επειδή υστερεί η Ελλάδα, υστερεί στην υλοποίηση των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων, δείτε αντιμεταρρυθμίσεις, γιατί δεν είναι μεταρρυθμίσεις αυτές, μεταρρυθμίσεις είναι προς το καλό της πλειοψηφίας, οι αντιμεταρρυθμίσεις είναι, η λογική είναι σε βάρος της πλειοψηφίας, λοιπόν της πλειοψηφίας κοινωνίας, έτσι, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τι έχουμε? Δεν δίνουν έγκριση στη χρηματοδότηση που πρέπει να γίνει για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας, κυρίως την αναχρηματοδότηση του χρέους, από το μαξιλαράκι. Διότι το μαξιλαράκι, ναι, μεν υπάρχει, αλλά είναι υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας εκταμιεύει μόνο εάν του πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρεις τι γίνεται, πάνε καλά. Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι τι είναι ακριβώς αυτό που πρέπει στις επόμενες 10 μέρες να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα ρώταγα. Ναι, το πρώτο πράγμα είναι. Κόπτονται αυτοί τώρα. Ναι, το πρώτο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν άμεσα
Η ιστορία των κόκκινων δανείων, μήπως. Όχι, όχι των κόκκινων δανείων, η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, έχει μείνει πίσω έχουν μείνει πίσω οι υποχρεώσεις έναντι του υπερταμείου. Δείτε εκκλησιαστική περιουσία, δείτε αρχαιολογικά μνημεία, δείτε δηλαδή το τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το πράγμα. Προφανώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το βάλει κάτω από το χαλί αυτό το πράγμα, προκειμένου να το αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιέζουν στο επόμενο δεκαήμερο να μπουν στο τραπέζι αυτά τα ζητήματα και να προδηθούν άμεσα. Τι θα γίνει? Μη φοβάστε, δεν υπάρχει κάτι φοβερό. Πολύ απλά. Θα περάσουν τους κωδικούς που χρειάζεται να περάσουν στο υπερταμείο σε σχέση με όλο τον περιουσιακό πλούτο του πρώην ελληνικού δημοσίου, πρώην γιατί δεν υπάρχει πλέον, και βεβαίως θα προετοιμαστεί, θα επιταχυνθεί η διαδικασία της συμφωνίας με την ελληνική εκκλησία, προκειμένου και η εκκλησιαστική περιουσία να περάσει στο υπερταμείο. Βεβαίως θα μείνει ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τη δημοτική περιουσία, αλλά αυτό θα το εξασφαλίσουμε μετά τις εκλογές. Οι νέοι δήμαρχοι θα το αναλάβουν. Θα αναλάβουν οι νέοι δήμαρχοι για να τα ξεπουλήσουν και αυτά. Λοιπόν, προς το υπερταμείο δίνονται. Και βεβαίως το δεύτερο που χρειάζεται μέσα στις επόμενες μέρες να λυθεί σύμφωνα με τους δανειστές είναι ο διορισμός 69 γραμματέων διοίκησης, γενικών γραμματέων δηλαδή, στην ελληνική διοίκηση, προφανώς με έγκριση των δανειστών που καθυστερούν αυτή τη στιγμή να διοριστούν. Τι τους νοιάζει και τους κόφτει? Γραμματέα διοίκησης, μπορείς να μας πεις τι ακριβώς εννοούν? Όχι, γενικός γραμματέας. Γραμματέα, γιατί οι δανειστές τι τους κόφτονται? Αυτό λέω, τι τους κόφτει? Ναι. Τι τους κόφτει, γιατί νοιάζονται τόσο πολύ? Ποιο είναι το έργο αυτών των γραμματέων? Προφανώς, εδώ πρόκειται για ανθρώπους επιλογής των δανειστών. Προφανώς, να το πούμε, να ρισκάρουμε μια εκτίμηση, να μας επιτρέψει να ρισκάρουμε μια εκτίμηση. Προφανώς, οι 69 έχουν να κάνουν με την επόμενη συγκυβέρνηση, δηλαδή προετοιμασία της νέας συγκυβέρνησης. Καλά, Πασόκ, τι να πούμε, τι το Πασόκ τώρα. Ναι, τέλος πάντων, Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, όπου γι' αυτό πρέπει να εγκριθούν από τώρα οι 69, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό ως προς τη μετάβαση της διακυβέρνησης της χώρας στο νέο κυβερνητικό σχήμα που θα αναλάβει, που από τώρα οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑΣ. Το προοδευτικό μέτωπο με τους πατριώτες. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τα συμπαραμαρτούντα. Και προσέξτε, δορυφόροι δημιουργούνται πάρα πολύ. Κοιτάξτε γύρω τους πόσοι δορυφόροι δημιουργούνται και από τη μεριά του λεγόμενου πατριωτικού προοδευτικού μετώπου, αλλά και το πατριωτικό μέτωπο που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας, που από ό,τι λένε οι ειδήσεις, τέλος πάντων η ειδησιογραφία, βρίσκεται σε επαφή με μια σειρά στελέχη της παράταξης του, οι οποίοι έχουν φύγει από την παράταξη προκειμένου να δημιουργήσουν το περίφημο μέτωπο, αυτό που θα χρειαστεί ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας, τον μπερδεύουμε, αλλά γλώσσα λαθάνουσα. Λοιπόν, αληθείαν λέει. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνουν αυτά? Για να μπορέσει να πλαισιωθεί έτσι ώστε ή στις επόμενες εκλογές ή στις αμέσως επόμενες εκλογές, δηλαδή αυτές που θα συμβούν εάν δεν καθίσει όπως προκύπτει, όπως θέλουν οι Ευρωπαίοι δανειστές, η κατάσταση μετά τις εκλογές, να υπάρχει μια χαλαρή συνομοσπονδία πολιτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι συνεχίζουμε στο ίδιο μονοπάτι της απόλυτης καταστροφής και του ακροτηριασμού. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που βλέπουμε με τους δανειστές είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχει ορισμένα ρεκόρ τα οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Το πρώτο ρεκόρ είναι η αύξηση των λεγόμενων του προσωπικού του λεγόμενου κρατικού τομέα, του κρατικού προσωπικού, το οποίο δουλεύει με σύμβαση.
όχι αόριστου χρόνου, αλλά με σύμβαση. Τα πεντάμινα κτλ. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία περίπου στα 64, όταν ανέλαβε ο Τσίπρας ήταν περίπου στις 64.000, σήμερα ξεπερνάνε τις 88.000 οι εργαζόμενοι στον κρατικό τομέα που έχουν προσωρινή σχέση απασχόλησης με κάποια μορφή προσωρινής. Εργαζόμενοι και εξαρτώμενοι από την κυβέρνηση. Αυτή είναι όμοιροι. Είναι όμοιροι. Είναι οικογένειες τώρα, 88.000. Προφανώς, δεν είναι αστεία. Λοιπόν, και βεβαίως θα αυξηθεί βεβαίως τώρα στο επόμενο διάστημα, διότι πρόκειται για να αυξηθεί με τις προσλήψεις που πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Τέτοιες προσλήψεις θα κάνει ομήρων στον κρατικό τομέα, όπου βεβαίως θα προσπαθεί να επιβιώσει ο οποιοσδήποτε με αυτά με το επίδομα που του δίνουν εναντί μισθού. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η μεγάλη ικανοποίηση, γιατί το λένε και αυτό, η μεγάλη ικανοποίηση των δανειστών για το γεγονός ότι ο Τσίπρας για πρώτη φορά κατόρθωσε να πλησιάσει το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων. Μέσα στο 2018 κατόρθωσε να πλησιάσει τα 2,5-2,6 δισεκατομμύρια που ήταν στόχος από τις ιδιωτικοποιήσεις, να το πλησιάσει αρκετά κοντά, πηγαίνοντας στους 2,2 δισεκατομμύρια. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα θέμα, το ότι δεν έχει πουληθεί ακόμη η Εγνατία, και αυτό βάζει θέμα, για αυτό το ζήτημα πιέζουν έντονα οι δανειστές. Δεν έχει πουληθεί η Εγνατία. Εξαρτάται και με τους αγωγούς τι θα γίνει. Βεβαίως, όλο αυτό το πράγμα για το ξεμπέρδεμα της Βόρειας Ελλάδας. Της περιοχής γενικότερα. Της Βόρειας Ελλάδας, ναι, συνολικά, που προετοιμάζεται να μετατραπεί σε γκρίζο έδαφος. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι... δεν ξέρω, ερώτηση, μήπως περισσότερο έτσι ρητορική, όλα αυτά σας θυμίζουν μεταμνημονιακή εποχή? Δεν ξέρω, είναι θέμα βλακείας, ανοησίας, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως το ΙΑΔΕ και το υπερταμείο, που στην ουσία είναι οι δύο βασικοί μοχλοί άσκησης κατοχής προς το παρόν, και έρχεται από κοντά ο νατοϊκός μοχλός, ο στρατιωτικός μοχλός άσκησης και στρατιωτικής κατοχής, όπου βεβαίως οι Γερμανοί θα θέλανε πάρα πολύ να είναι του Ευρωστρατού. Προφανώς ο Ευρωστρατός δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και τον προλαβαίνει το ΝΑΤΟ, γιατί οι Αμερικανοί έχουν ξεσαλώσει. Άλλωστε, βλέπουμε και έχουμε εξελίξεις και ανά την Ιφίλιο με πρωτοβουλία των ίδιων των Αμερικανών, αλλά το κρατάμε προς τα ως εδώ. Το ζήτημα λοιπόν που μπαίνει σχετικά με το καθεστώς κατοχής, που ξεκινάει από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Άλλωστε, πότε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο περάσαν οι 16 δεσμεύσεις που λένε ότι πρέπει να υλοποιηθούν στο επόμενο δεκαήμερο? Ποτέ, δεν το θυμάμαι. Μήνες βάζανε, τουλάχιστον ένα χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ποτέ. Άρα λοιπόν, είναι όσοι, ξέρω εγώ, και πάρτε τους έτσι σβάρνα, έναν προς έναν. Όποιοι λέγανε και λένε και σήμερα ότι τέλος πάντων, εντάξει ρε παιδιά, κατοχή είχαμε, τέλος πάντων μνημόνια και τα αρέστα, δεν τρέχει τίποτα να αναδιαπραγματευτούμε. Όποιος λέει δύο πράγμα είναι αφελής μέχρι βλακείας και άρα επικίνδυνος, εάν του δώσεις πολιτική δύναμη, ή είναι στημένη ιστορία, είναι πράκτορας, προσπαθούν να αναβιώσουν το παιχνιδάκι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑΣ. Εντάξει, ξεκάθαρα τα πράγματα. Εάν δεν ξεκινήσεις από τη λογική που λέει ξυλώνω το pullover, δηλαδή τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε βάρος του λαού και της χώρας, το σύστημα των κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στα πλαίσια των μνημονίων και μετά, ξεχάστε το. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, κλείνοντας αυτό το θέμα για να περάσουμε στο επόμενο, είναι ότι παρόλα αυτά η έκθεση της Κομισιόν σχετικά με την δημοσιονομική κατάσταση των χωρών μελών της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα στις χώρες για οι οποίες έχουν υποστεί αυτή την περίφημη μεταχείριση των μνημονίων με τη μια ή με την άλλη μορφή, και ιδιαίτερα και πολύ πολύ πιο ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η εκτίμηση είναι ότι οι ανισορροπίες αυξάνουν. Αυτό
στη γραφειοκρατική, ναι, υπερβολικές ανισορροπίες όπως λέγεται συγκεκριμένα, στη γραφειοκρατική λογική των βαστάζων των τραπεζιτών στην Ευρωζώνη, σημαίνει ότι η κρίση βαθαίνει. Ότι οι ανισορροπίες είναι τέτοιες που είναι αδύνατο να τις υπερβεί μια οποιοδήποτε μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που μπορεί να προτείνει κάποιος. Και έτσι, όταν ακούτε χιόνιδες, βιλιάρδους, καπερνάς, δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, και όλο αυτό το συνοθήλευμα. Όλοι οι πάντες, ναι, τα κανάλια. Πώς τους λένε. Ο Πέντε Φάσκελα, ο Δραχμή Πέντε Φάσκελα και όλοι αυτοί να σου προτείνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωπαϊκού Εαρινού, εγώ το λέω συνήθως, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να δούμε άλλο σχέδιο ή άλλο, που σημαίνει άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, απλούστατα είτε είναι τόσο ανόητοι ώστε δεν ξέρουν παντελώς τα δεδομένα της οικονομίας και της κατάστασης της χώρας μας, ή απλούστατα φοράνε κουστούμάκι και γραβατούλα και ετοιμάζονται για τη διάδοχη κατάσταση. Για τα άλλα μνημόνια. Για να τα οικονομήσουν οι ίδιοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, γιατί αν θέλετε, δυστυχώς στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν και τα δύο. Δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα. Όταν είναι το προφανές και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα και πρέπει να το ξανατονίσουμε. Ή ξεκινάμε το ξύλωμα του pullover, που σημαίνει δηλαδή ανατροπή του συστήματος δεσμεύσεων και επιβολής που μας έχει, που εφαρμόζεται στη χώρα μας, ή ξεχάστε το. Γιατί αυτό συνδέεται άμεσα και με την πληρωμή του χρέους. Εάν δεν τελειώσεις αυτοστιγμής μέσα σε ένα 24ωρο με το χρέος, ξεχάστε το. Όποιος λέει θα διαπραγματευτώ, να συζητήσω, να δω ποιο κομμάτι θα πληρώσω από το χρέος και θα τους πείσω εγώ τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους και τους τραπεζίτες να μου χαρίσουν ένα κομμάτι και τα λοιπά, αυτά, με συγχωρείτε, είναι για τα βαριετέ. Δεν είναι για σοβαρή κουβέντα. Οποιοδήποτε συζητάει με αυτούς τους όρους είναι από αυτούς τους τύπους που είτε μια ζωή βρίσκονται στο περιθώριο της λαιλασίας αυτής της χώρας μέσω κρατικών προϋπολογισμών και ολιγαρχών, είτε δεν έχει ιδέα τι σημαίνει οικονομία. Αυτή τη στιγμή η οικονομία πνέει τα λίστια. Όταν σου λέει ο άλλος υπερβολικές ανισορροπίες, σε συνθήκες που κανονικά θα έπρεπε η χώρα να πετάει κατά τα λεγόμενά τους φυσικά και στη μεταμνημονιακή εποχή, με συγχωρείτε, αυτός που λέει ότι θα διαπραγματευτώ να μειώσω το χρέος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικό να συζητήσει κάποιος από τη φυλή του Σύριου ή του Αλφα του Κεντάβρου, είναι δίπλα στο Σύριο. Λοιπόν, να του εκδώσει νόμισμα για να πληρώσει το χρέος της Ελλάδας παρά να διαπραγματευτεί για να του μειώσει το χρέος. Είναι τόσο ηλίθιο αυτό το πράγμα. Πώς να το πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Εξάλλου κανενός η πρόθεση δεν είναι να μειωθεί το ελληνικό χρέος. Μα δεν πρόκειται να το αφήσουν, διότι προσέξτε να δείτε γιατί δεν πρόκειται να το αφήσουν. Γιατί ακόμη και αν δεχτεί κανείς ότι έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, ισχυρή εννοώ με λαϊκή ψήφο ισχυρή, και η οποία να μπει σε διαπραγμάτευση, καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δεχτούν οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να ξυλώσουν ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα. Είσαστε σοβαροί? Ποιος Ευρωπαίος θα το κάνει αυτό? Μιλάω για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Από αυτό το σύστημα διαχείρισης εξαρτάται η πορεία της Ευρωζώνης συνολικά, αλλά και της οικονομίας των μεγάλων χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει μηδενικά επιτόκια χάρη στην κατάσταση της Ελλάδας και το τρομακτικό έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί χρηματοοικονομικά. Βεβαίως για ορισμένους δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Τα λέμε περισσότερο για αυτούς τους πανηλήθιους. Πώς να τους πω ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, που από το 2009 προσπαθώ να τους ανοίξω το κεφάλι, να τους βάλω μέσα λίγα πίτουρα, μπας και λειτουργήσει. Και που συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να μου λένε θα πάω να διαπραγματευτώ να μειώσω το χρέος. Τι να πεις? Και μάλιστα με τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπογραφές που έχουν πέσει μέχρι στιγμής. Τι να πεις? Μα και να έχεις 350 δις να τους τα βάλεις στο τραπέζι, δεν θέλουν να το κάνουν. Όχι βέβαια.
Μα αν θέλανε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν θα τα κάνανε αυτά στην Ελλάδα. Θα κάνανε τα αδύνατα δυνατά να σπρωχτεί η οικονομία μπροστά, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την επιπληρωμή. Δεν θέλουν να πληρωθούν τα λεφτά αυτά. Άλλωστε, τα λεφτά αυτά έχουν πληρωθεί 2, 3 και 4 φορές από τις κεφαλοποιήσεις των τόκων στην αναχρηματοδότηση που έχουν γίνει από το χρέος εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη ιστορία που έγινε είναι κλασική τοκογλυφική πράξη. Όπου ο τοκογλύφος πουλάει, μάλλον ο τοκογλύφος αγοράζει τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη του μόνο και μόνο για να τον εκβιάζει και να τον έχει στο χέρι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι πρέπει να ξαναπάμε σε αυτή την ιστορία. Τα, την αλφαβήτα δηλαδή. Δηλαδή αντιληπτό Δημήτρη ότι μπήκαμε στα μνημόνια με 300 δις και σήμερα χρωστάμε 360 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και, τι, άλλο, ναι, όμως, τι άλλη απόδειξη θέλει. Μισό λεπτό. Σύμφωνα, και ο μέσος άνθρωπος ακόμη καταλάβει. Και με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μείον 35% καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Ναι, δηλαδή αυξήθηκε κατά 60 δισεκατομμύρια το χρέος και σήμερα είναι στο 190 με 192 του ΑΕΠ και το διαθέσιμο εισόδημά μου μειώθηκε κατά 37%. Και καλούμε εγώ τώρα με μειωμένο το εισόδημα κατά 37% να πληρώσω αυξημένο κατά 20% το δημόσιο χρέος. Με συγχωρείτε ρε παιδιά. Και με το ιδιωτικό χρέος 100 δισεκατομμύρια. Πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος? Είναι πολύ παραπάνω. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί ένα χρέος της τάξης των 107 δισεκατομμυρίων μόνο προς την εφορία, το οποίο δεν υπολογίζει μόνο στον ελληνικό. Προς την εφορία. Ναι, 107 δισεκατομμύρια. Ενώ το 9 περίπου, αν θυμάσαι περίπου. 30. Ήτανε 30. Ναι. Και αυτό ήταν υπό εκαθάριση. Δηλαδή θέλω να πω, όπως ξέρουν και οι δικηγόροι και πολύ σωστά το λένε, μέχρι τότε ήταν βεβαιωμένοι φόροι οι οποίοι παίρνανε πάνω προστήματα και ιστορίες και πώς να το πούμε, αναθεωρήσεις των βεβαιωμένων φόρων και έτσι αυξανόταν το χρέος. Από το 2010 και μετά όμως δεν αυξάνεται έτσι το χρέος, αυξάνεται γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Και αυτό έχει φτάσει στο 107 δις. Αν βάλουμε μαζί το χρέος των... το άφαντο χρέος, γιατί δεν ξέρουμε πόσο είναι, κανένας δεν καταγράφει. Το χρέος που έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζες, το τραπεζικό χρέος. Και μαζί με αυτό το χρέος του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή νοικοκυριά επιχειρήσεις, το οποίο ξεπερνάει τα 120-130 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, με συγχωρείτε, βάλτε τα όλα κάτω μαζί, να δείτε τι χρωστάει, όχι τις Μιχαλούς. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το χρέος? Με τίποτα. Και επειδή είπες ότι το χρέος στην εφορία αυξάνεται επειδή δεν έχει να πληρώσει ο λαός λόγω της μείωσης του εισοδήματος, διαβάσαμε σε ένα δημοσίευμα ότι το χρέος αυτό το συσσωρευμένο των 100-107 δισεκατομμυρίων είναι οφειλέτες κάτω των 500 ευρώ. Αυτό είναι τραγικό. Κάτω των 500 ευρώ. Γι' αυτό κιόλας επίσημα η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων δεν παρουσιάζει στοιχεία δεδομένα φορολογίας του πολίτη, δηλαδή όπως παρουσίαζε τα παλιότερα χρόνια, όπου έλεγε πώς ο φόρος, πώς κατανέμεται αυτός ο φόρος και όλα αυτά τα πράγματα, διότι πολύ απλά είναι τραγικό θα να δει κανείς. Θα το φρίξουμε. Το που έχουμε φτάσει, τη στιγμή βεβαίως, που το παραμύθι είναι η κανονικότητα, είμαστε όλοι, έχουμε μπει στο μεταμνημονιακό δρόμο και τα λοιπά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Το ΕΠΑΜ αποφάσισε και είναι έτοιμο να δώσει τον αγώνα των εκλογών. Όμως η αυταπάρνηση των μελών του δεν αρκεί για αυτόν τον αγώνα που απαιτεί χιλιάδες ευρώ. Το ΕΠΑΜ δεν έχει χρηματοδότες, ούτε δάνεια. Έχει μόνον τα μέλη και τους φίλους του που τους καλεί να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια για να μπορέσει να πάρει μέρος στις εκλογές που έρχονται. Το ΕΠΑΜ βασίζεται σε σένα μόνον. Στήριξέ το. Πληροφορίες για τον τραπεζικό λογαριασμό 210-34-28-676 και epamhellas.gr. Yeah.
Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Είμαστε μαζί με την Χριστίνα την Πολυχρονοπούλου. Συζητούσαμε προηγουμένως τις απαιτήσεις των δανειστών εναντί της χώρας σε μια μεταμνημονιακή χώρα, προσέξτε, η οποία δεν τελεί υπό κατοχή, τελεί υπό επιτροπία. Μεταμνημονιακή επιτήρηση, το λέει η κυβέρνηση. Ναι, επιτροπία, επιτήρηση λέγεται... κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και θέμα όρων, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα, ναι. Διότι εδώ πέρα υπάρχει και η επιστήμη, έτσι. Θα μου πείτε, ζαμανφού, ποια επιστήμη τώρα? Συγγνώμη, στον πολιτικό διάλογο της Ελλάδας, επιστημονικές αναφορές, συντάγματα, δηλαδή, και τέτοια, συγγνώμη, λεπτομέρειες. Ο μόνος που το έκανε, ναι, αυτό, το τόλμησε να το κάνει, ήταν το ΕΠΑΜ, ναι. Και είδατε τι απέγινε αυτή η ιστορία. Βαρεθήκανε τα τσουλουμούκια και την κοπανίσανε με ελαφρά πηδηματάκια να πάνε να βρουν τους Ιόνιδες, να πάνε να βρουν τους άλλους για να βγουν στις βουλές. Καλά τώρα τα επιστημονικά τώρα. Ρε δικονόμα ρε που υπάρχει ρε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αλλά εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε γιατί τέλος πάντων τουλάχιστον η αξιοπρέπεια αυτό απαιτεί. Πρώτον, η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι ούτε απικία, γιατί απικία προϋποθέτει δημιουργία δικαίου ανάλογη με εκείνη του απικιοκράτη. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα? Δεν έχουμε δίκαιο εμείς εδώ. Η ιδιοκτησία της χώρας, με την έννοια δηλαδή της διαμόρφωσης του νομικού πλαισίου συνολικά, όπως είναι τυπικά δηλαδή, μάλλον το τυπικά, ναι, το ουσιαστικά δεν παίζει ρόλο, πρέπει να γίνεται από κάποιον απικιοκράτη, είτε σε διεθνή βάση, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της του Κονγκό, ναι, το 1880, είτε από κάποια χώρα απικιοκράτη, όπως έγινε για παράδειγμα με το δόγμα Τρούμαν που μας έθεσε επίσημα σε απικία των Αμερικανών. Δεύτερον, είμαστε προτεκτοράτο? Όχι. Διότι το προτεκτοράτο ή το κράτος υποπροστασία είναι μια διαφορετική πλευρά του προτεκτοράτου, όπως ήμασταν εμείς μέχρι το 1923. Επίσημα με τη συνθήκη της Λοζάνης καταργήθηκε το σύστημα προστασίας που υπήρχε για την Ελλάδα, δηλαδή οι εγκυήτριες δυνάμεις, εκ των πραγμάτων βεβαίως, διότι η Ρωσία πήγε, είχε γίνει η Μπολσεβική Επανάσταση, που να τη βάζουν στο κολπάκι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν, και είχε μείνει μόνο η Αγγλία και η Γαλλία. Οι προσπάθειες ήταν να ελεγχθεί η χώρα κάτω από άλλες συνθήκες. Άσε που ο Έλληνας είχε βγει από 10 χρόνια πολέμων, από το 12 έως το 22, με μια καταστροφή τέτοια που του θύμισε ότι το να δίνεις βάση στις εγγυήσεις που σου δίνουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ο ταχύτερος δρόμος για την εθνική τραγωδία. Ναι. Αυτό το βίωσε για μια ακόμη φορά. Και στον πρώτο και στο 22. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα τι έγινε. Εκεί καταλήθηκε. Τι σημαίνει προτεκτοράτο με βάση το διεθνές δίκαιο? Και ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο πρώτου ΟΗΕ, γιατί ο ΟΗΕ όλα αυτά τα έχει καταργήσει. Σαν ιστορία, είναι αδιανόητο να τίθεται μια χώρα όχι μόνο υπό απικιακό έλεγχο, αλλά και από οποιαδήποτε μορφή ξένης επικυριαρχίας. Έτσι, alien subjugation λέγεται στα αγγλικά και αναφέρεται στις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ. Καταργήσει τον όρο, δεν έχει καταργήσει όμως ο προτεκτοράτο, ναι, καλά βέβαιως, γιατί εκεί απαιτείται ένας λαός και μια κυβέρνηση που αντιστοιχεί στο λαό, η οποία υπερασπίζεται του πατρίου εδάφους και των συμφερόντων του λαού. Εάν δεν έχεις τέτοια πράγματα, κολοκύθια, ό,τι και να σου λέει ο νόμος, στην πράξη είναι άλλα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο τι σημαίνει προτεκτοράτο. Προτεκτοράτο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το ισχύον δίκαιο, μέχρι και τον ΟΗΕ, επίσημα δηλαδή, προσδιοριζόταν ως εκείνη η χώρα η οποία έχει μεν αυτονομία και αυτοκυβέρνηση, αλλά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η εξωτερική της πολιτική ή η διεθνής θέση καθορίζεται από άλλες δυνάμεις. Με βάση σύμφωνα που προσδιορίζουν την σχέση προτεκτοράτου ή προστασίας. Είμαστε υπό τέτοιες συνθήκες? Εδώ είμαστε υπό εκαθάριση. Για γέλια να περάσουμε. Είμαστε εταιρεία υπό εκαθάριση. Αυτό μου θυμίζει έτσι, εμένα. Αυτό είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, στο Μεσοπόλεμο κυρίως υπήρξε το λεγόμενο δίκαιο των dominions, δηλαδή των προτεκτοράτων που υπήρχαν μέχρι τότε και απικιών που υπήρχαν τότε του Βρετανικού στέμματος, οι οποίες αποκτήσανε τη δυνατότητα της
εσωτερικής αυτοδιάθεσης, αλλά παρέμεναν μέλη της κοινοπολιτείας, δηλαδή κτίσεις του στέματος, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, και έτσι η εξωτερική τους πολιτική, αλλά και συνολικότερα ο διεθνής τους ρόλος, υποτασσόταν στη λογική του στέματος, δηλαδή της Βρετανικής, του Βρετανού βασιλιά. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Τι συμβαίνει στη χώρα μας. Έχουμε κατοχή, διότι με βάση το διεθνές δίκαιο, αν θέλετε ανοίξτε την εγκυκλοπαίδεια, μια εξαιρετική εγκυκλοπαίδεια που λέγεται Max Planck Public International Law, και μπείτε μέσα στο διαβολεμένο το Max Planck, όλοι ξέρουμε το Max Planck Institute Public International Law, λοιπόν, τον ορισμό της κατοχής που δίνει. Ο ορισμός κατοχής είναι: ενώ μου ανήκει κάτι, ασκεί κατοχή κάποιος άλλος. Αυτό το και γιατί συμβαίνει αυτό, και μάλιστα λέει ότι με δύο όρους ισχύει αυτό, με δύο τρόπους. Το Pacifica Occupatio και το Bellica Occupatio. Bellica είναι η εμπόλεμη, η στρατιωτική κατοχή, και το Pacifica είναι η ειρηνική, η ειρηνευτική κατοχή. Βεβαίως οι Αμερικανοί στα τέλη του 1947-48 εισήγαγαν και άλλο ένα όρο, τρίτη μορφή στρατιωτικής κατοχής, που λέγεται Pacifist Occupation, ειρηνευτική δύναμη, ειρηνευτική, που είναι η εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής σε φίλες χώρες. Έτσι ξεκινούσε η εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων σε φίλες χώρες ανά τον κόσμο. Ακριβώς αυτή τη λογική. Λοιπόν, εμείς έχουμε και τα δύο αυτά. Είμαστε το χαρακτηριστικό. Ναι, ακριβώς. Είμαστε πασίφικο, το χαρακτηριστικό της Pacifico Occupatio και τη στρατιωτική κατοχή κατά αμερικανικό σύμφωνο, το αμερικανικό ορισμό. Είμαστε υποκατοχή. Και γιατί, πότε επιλέγει μια χώρα. Συγγνώμη. Πότε επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο ασκείται κατοχή σε μια χώρα. Όταν αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον. Να το ξαναπούμε. Είναι failed state, όπως το λες. Όχι, δεν έχει μέλλον. Δεν θέλουν να φορτωθούν πάνω τους, ναι, αυτοί δηλαδή που ασκούν την κατοχή, ναι, τις υποχρεώσεις διατήρησης ή διαβίωσης αυτής της χώρας. Να το πω ξανά, η αποικία τυπικά στο διεθνές δίκαιο που ίσχυε από το 19ο αιώνα και μετά, λοιπόν, όπως και το προτεκτοράτο, δεν είναι μόνο υποχρεώσεις που έχουν οι χώρες που έχουν τεθεί υπό αποικιακή κηδεμονία ή κηδεμονία προτεκτοράτου. Είναι και υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δυνάμεις που θέτουν όρους που επιβάλλουν το αποικιακό ζυγό ή το καθεστώς προτεκτοράτου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Α, πάρουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν υποκαθεστώς προστασίας εγκυτρίων δυνάμεων, ναι, από το 1830. 28-30. Να μας λοιπόν εξηγήσει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ναι, δεν θέλουν. Τι σημαίνει αυτό. Βιώσιμοι, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εγώ οι τρεις δυνάμεις τότε που υπέγραψαν και μας έθεσαν υπό προστασία, λοιπόν, βεβαίως είχαν την δυνατότητα να επέμβουν στα εσωτερικά της χώρας και επενέβησαν ούκο λίγας φοράς, λοιπόν, και κυρίως με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου είχαν το δικαίωμα ακόμη και στη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας. Γιατί? Γιατί μας είχαν δώσει τα δάνεια. Ναι. Τα δάνεια αυτά δεν ήταν ιδιωτικά, είχαν μετατραπεί σε κρατική εγγύηση δάνεια. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα του γιατί έπρεπε να τεθεί η χώρα υπό καθεστώς εγκυητηρίων δυνάμεων, υποκαθεστώς δηλαδή προστασίας, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, αλλά η υποχρέωση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής ήταν να κρατάνε την Ελλάδα ανεξάρτητη. Μάλιστα. Για να την απομίζουν, για να παίρνουν τα λεφτά τους. Εντάξει, αλλά αυτή ήταν η νομική τυπική υποχρέωσή τους. Γι' αυτό κιόλας αυτό το χρησιμοποιούσαν σε κάθε φορά για να πούνε ότι είναι πώς να το πούμε, είναι αμοιβαία η σχέση. Δηλαδή, εγώ σου εξασφαλίζω κάτι που εσύ μόνος σου δεν μπορείς να σου εξασφαλίσει, να εξασφαλίσεις την ανεξαρτησία δηλαδή, και ταυτόχρονα μου δίνεις το δικαίωμα να επεμβαίνω μέσα για να μπορέσω να σου εξασφαλίζω τους όρους ανεξαρτησίας. Βέβαια, επειδή την Ελλάδα
δεν μπορούσαν ούτε να τις αναιρέσουν την ανεξαρτησία. Μάλιστα το 1878, όταν ο Μπίσμαρκ στο συνέδριο του Βερολίνου έθεσε θέμα εξαφάνιση της Ελλάδας, δηλαδή επαναφορά της κατάστασης στην Ελλάδα σε προτεκτοράτο του Σουλτάνου με φόρο υποτέλειας, μιλάμε για το 1878, τότε αντέδρασαν οι δυνάμεις, λέγοντας, οι τρεις βασικές εγκυτρίες δυνάμεις, λέγοντας, κοιτάξτε, εμείς έχουμε υπογράψει ότι αυτή η χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Όμως, το καθεστώς προτεκτοράτου και προστασίας την εποχή εκείνη, στο 19ο αιώνα, είχε και μια άλλη μορφή. Ήταν η μορφή της λεγόμενης ουδετερότητας. Δηλαδή, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ελβετία, μια σειρά άλλες χώρες, η Ιόνια Πολιτεία, που ήταν προτεκτοράτο του Βρετανικού στέμματος, ναι. Όλα αυτά τέθησαν ως προτεκτοράτα με σύμβαση προτεκτοράτου, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα ήταν ουδέτερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο έδαφος τους δεν θα υπήρχε και ούτε θα μπορούσε να διεξαχθεί πόλεμος. Αυτό. Όπως όμως διευκρίνησε ο Λόρδος Κουρζόν, Βρετανός υπουργός εξωτερικών προς το τέλος του 19ου αιώνα, αυτές τις κρίσιμες δεκαετίες που δημιουργήσαν τα μεγάλα προβλήματα και την καταστροφή της χώρας του 1897 και το διεθνή οικονομικό έλεγχο, τι είχε πει? Λέει, έχει γράψει ένα εξαίρετο βιβλίο για το πώς καθορίζονται στα σύνορα στην Ευρώπη και παγκόσμια. Το Frontiers, όποιος θέλει μπορεί να το βρει, υπάρχουν σε πάρα πολλές εκδόσεις, αν θέλετε, σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, αξίζει τον κόπο να μπει μέσα να το διαβάσει. Εκεί λοιπόν λέει τι είναι το προτεκτοράτο και εξηγεί αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Βάζει λοιπόν μια υποσημείωση από κάτω και λέει όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή προτεκτοράτα ή υποκαθεστώς προστασίας και εγγυήσεων και κρατικών εγγυήσεων, έτσι, συμβαίνουν αυτά με εξαίρεση όμως την Ελλάδα, στην οποία Ελλάδα καμία από τις δυνάμεις, οι εγγυήτριες δυνάμεις, ενώ υπάρχει το καθεστώς προστασίας και το εγγυητριών δυνάμεων, καμία από τις δυνάμεις δεν ανέλαβαν την υποχρέωση να την Ελλάδα να την θέσουν εκτός πιθανότητας πολέμου. Μετά από λίγο έχει γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με την κατοχή, ασκώντας κατοχή σε μια χώρα, δεν έχεις καμιά υποχρέωση ως δύναμη που ασκεί κατοχή, παρά μόνο μία, την εκμετάλλευση αυτής της χώρας. Και πώς η Ελλάδα έφτασε να έχει αυτές τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζεται ως χώρα μη βιώσιμη και πρέπει να την καθαρίσουν? Ας δούμε τα στοιχεία. Το πρώτο ζήτημα είναι το πληθυσμιακό. Το πληθυσμιακό. Ωραία. Λοιπόν, τι έχει το πληθυσμιακό? Πεθαίνουν ο κόσμος, δηλαδή. Όχι, θέλω να πω πώς την αποφάσισαν. Γιατί για τα Βαλκάνια συνολικά η αντίληψη των μεγάλων δυνάμεων από το 19ο αιώνα είναι μία. Μικρά πριγκιπάντα τα οποία είναι διαρκώς υποαίρεση ώστε να μην δημιουργήσουν κυριαρχικά δικαιώματα στη Χερσόνησο του Οέμου. Αυτή ήταν η άποψη και της ρωσικής πολιτικής του Τσάρου και της αγγλικής πολιτικής. Αυτή η άποψη παραμένει μέχρι και σήμερα βασική αρχή της επέμβασης των μεγάλων δυνάμεων και δι' των Αμερικανών, των Ευρωπαίων αλλά και των Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν θέλανε με τίποτα στα Βαλκάνια αυτή την ιστορία? Γιατί έθετε υπό απειλή τη βασική δύναμη που γεωστρατηγικά πατάνε οι μεγάλες δυνάμεις ή ο ιμπεριαλισμός, όπως τουλάχιστον επιστημονικά καθορίζεται από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Τουρκία. Το μεγάλο ζήτημα της πολιτικής που άσκησαν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ότι δεν ήθελαν και δεν επέτρεψαν στο μέτρο του δυνατού, γιατί βεβαίως πάντα κανονίζανε σε ξένο αχυρώνα χωρίς τον ξενοδόχο, που συνήθως είναι ο Γάιδαρος. Λοιπόν, ο λαός δηλαδή. Ο λαός. Ο Κερμέντιος που λέει και το γνωστό τραγούδι. Πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το θέλανε με τίποτα. Δεν το θέλανε. Και ειδικά γιατί την Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα? Γιατί κρίθηκε μη βιώσιμη μια χώρα την οποία πρέπει να ξεφορτωθούν? Γιατί δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια ζώνη που να είναι μόνιμου προτεκτοράτου υποκαθεστώς ουδετερότητας, όπως για παράδειγμα δημιούργησαν σε μια σειρά περιοχές
τόσο στην τα λεγόμενα buffer states, δηλαδή εκείνα δηλαδή τα κράτη τα οποία δημιουργούνται σαν γκρίζα ζώνη σε μια περιοχή όπου, όπου συγκρούονται μεγάλα συμφέροντα. Ναι. Λοιπόν, εδώ ούτε buffer state είμαστε. Το σημερινό buffer state είναι το failed state. Ναι. Αυτό που σήμερα, αυτό που λέγανε στο 19ο αιώνα ή μέχρι στο Μεσοπόλεμο buffer state, σήμερα το λένε fail state. Εμείς δηλαδή σε ποια κατηγορία είμαστε? Είμαστε fail state. Είμαστε τέλειος. Fail state. Λοιπόν, ότι δεν μπορεί να αυτοκυβερνηθεί αυτή η χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε περιφέρειές της να ενσωματωθούν στα γύρω κρατήδια ή να αυτονομηθούν με οικονομικούς, δημοσιονομικούς και πολιτικούς όρους ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ρευστότητας θέλει να δημιουργήσει η παγκόσμια κατάσταση. Και αυτό βλέπουμε αυτό. Συγκυρίες, φαντάζομαι. Έτσι. Και τι βλέπουμε σήμερα? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, και ιδιαίτερα σε αυτούς που αγωνίζονται έστω και 9 χρόνια μετά να καταλάβουν επιστημονικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα και με την νομικοπολιτικά με βάση το διεθνές δίκαιο που ισχύει για τον ιμπεριαλισμό από το 19ο αιώνα, η Ελλάδα δεν είναι ούτε αποικία, ούτε προτεκτοράτο, ούτε καν σε καθεστώς οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης, γιατί όλα αυτά είναι μορφές εξάρτησης. Η διαφορά είναι άλλο πράγμα να είσαι αποικία, άλλο πράγμα να είσαι προτεκτοράτο, άλλο πράγμα να είσαι οικονομικά εξαρτημένη χώρα, αλλά με τη δική σου όμως με τυπική αυτοκυβέρνηση, όπως ήταν η Ελλάδα, πώς να το πούμε, από τη Χούντα τουλάχιστον και μετά, είχε αυτοκυβέρνηση αλλά ήταν πανταχώθεν εξαρτημένη, έτσι, και άλλο πράγμα να τελείσει από κατοχή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και για τον τρόπο που λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις, όχι μεγάλες δυνάμεις σε διεθνές επίπεδο, αυτοί που κρατάνε τα γκέμια εδώ. Γι' αυτό κιόλας ο χαρακτήρας και η μορφολογία του ελληνικού καπιταλισμού έχει αλλάξει. Ο ελληνικός καπιταλισμός σήμερα οργανώνεται σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα. Εάν δείτε τα στοιχεία, ειδικά της εποχής μετά το πρώτο μνημόνιο, θα δείτε ότι ο ελληνικός καπιταλισμός άνθει στο εξωτερικό. Όχι εδώ. Τις οικονομικές ελίτ της Ελλάδας. Βεβαίως, ναι. Αυτοί που κρατάνε τα γκέμια της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στη χώρα μας. Πράγμα. Και μέσω του κράτους, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ποιος νοιάζεται για το τι θα γίνει? Γι' αυτό και όλο και περισσότερο η ελληνική οικονομία μετατρέπεται σε μια οικονομία όπου όποιος επιβιώνει, επιβιώνει ως δορυφόρος του κράτους, του κρατικού κορβανά. Ποτέ ξανά δεν είχαμε μια τέτοια κρατικοποίηση της ελληνικής οικονομίας με τη μορφή που την έχουμε σήμερα. Όχι, με εξαίρεση. Ναι, με συγχωρείς. Κρατικοποίηση εννοώ κρατικής εξάρτησης. Ναι, γιατί εξαρτώνται περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά από το δημόσιο. Ναι, δεν υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Είτε δουλεύουν ως συμβασιούχοι, είτε ως έτσι, είτε ως αλλιώς. Αυτό που το εγχειρίδιο λέει ιδιωτικός καπιταλιστικός τομέας, που λέγεται, ξέρω εγώ, ιδιωτική πρωτοβουλία και μπούρδες, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Όλα είναι υπό το ζυγό ενός αδίστακτου κατοχικού κράτους, το οποίο έχει σαν στόχο να εξαρτήσει την επιβίωσή σου, είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε επαγγελματίας, είτε πολύ περισσότερο εργαζόμενος, από τη δική του πολιτική. Ναι, για να είναι χειραγωγή. Ποτέ ξανά δεν έχει ξανά συμβεί. Για να χειραγωγεί τον κόσμο. Έτσι, να θυμίσουμε, για όσους τέλος πάντων ασχολούνται, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος τη μεγάλη αστική τομή εξυγχρονισμού που έκανε, είναι την προσδιορίσε με μια εξαιρετική φράση το 1910, ναι, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και έδινε τη μάχη του και προσπαθώντας να εμφανιστεί ως μεγάλος εξυγχρονιστής μπούρδες, τελικά χρησιμοποίησε το πολιτικό προσωπικό που προσπάθησε ο ελληνικός λαός να απαλλαγεί από αυτό, και τελικά εκεί, και λέει ο Καζάζης, όχι Καζάκης, Καζάζης, Νικόλαος, λοιπόν, της εποχής εκείνης και φίλος του Βενιζέλου, αλλά και ένα από τα στελέχη των φιλελευθέρων, λέει, να γιατί αποτύχαμε, γιατί χρησιμοποιήσαμε το πολιτικό προσωπικό του 1897. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων πάμε από εκεί. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα λογικής κοινοτοπίας και κουλτούρας. Αλλά τι είχε πει ο Βενιζέλος στην εποχή εκείνη? Λέει, επιτέλους πρέπει να πάψουν να ευημερούν στην Ελλάδα οι τάξεις που απορροφούν από τον προϋπολογισμό και να αρχίσουν να αναδεικνύονται οι τάξεις οι οποίες συμβάλλουν στον προϋπολογισμό. Ναι. Αυτή την τομή, που βεβαίως αφορούσε μια αστική τάξη η οποία δεν ήθελε να είναι κρατικοδίαιτη, όσο και αν μπορεί να φανταστεί κανείς
να την ψάξει και να τη δει που ήταν, ελάχιστα τα στρώματα, μαζί με τους εργάτες που έφερνε μαζί, μαζί με ένα κομμάτι αγροτών που διεκδικούσε τη δική του γη και τη δική του προσωπική ανάπτυξη, όχι με αστικοτσιφλικάδικες σχέσεις και όλα αυτά που υπήρχαν μέχρι τότε, αυτά τα κομμάτια διεκδίκησε ο Βενιζέλος λέγοντας αυτά τα πράγματα. Γιατί μέχρι τότε οι πάντες ήταν πώς θα βάλουμε χέρι στον κατοικό Κορβανά. Και επειδή ο κατοικός Κορβανάς δεν μπορούσε να, να συμβάλει ο Κοσμάκης στον κατοικό Κορβανά, τα βασικά έσοδα στον κατοικό Κορβανά ήταν τα δάνεια. Γι' αυτό και απανωτές χρεοκοπίες κτλ. Με το Βενιζέλο πάει να σπάσει αυτό το πράγμα, δεν έσπασε ποτέ βεβαίως. Λοιπόν, γιατί οι νέες κοινωνικές δυνάμεις που μπαίνανε στο παιχνίδι, που ήταν η εργατική τάξη, η αστική τάξη, εκείνο το κομμάτι που συνδεόταν με την παραγωγή και με παραγωγικού τύπου επιχειρηματικές δραστηριότητες, και το κομμάτι της αγροτιάς που ήθελε, διεκδικούσε πλέον τη δική του γη, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Βενιζέλος προχώρησε στους αναδασμούς και τα λοιπά και στη λύση του ζητήματος της γης που χρόνιζε επί σχεδόν έναν αιώνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν η διεκδίκηση του να, ρε παιδί μου, να έχω λόγο εγώ, γιατί εγώ συμβάλλω μέσα από τη δουλειά μου. Και να σταματήσει αυτό που έλεγε εξαιρετικά ο Ροΐδης. Τι είναι κόμμα? Κόμμα είναι ομάς ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγει αρχηγό για πρωθυπουργό, προκειμένου να τρώγωσιν, χωρίς να σκάπτωσιν. Αυτό το πράγμα ήταν η λογική της πολιτικής τότε. Βεβαίως, πήγε να γίνει, αυτή ήταν η τομή του 1909 της Επανάστασης και μετά δεν ευτύχησε. Για μια σειρά λόγους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Βενιζέλος προσπάθησε να συνδέσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης με τα συμφέροντα του τόπου, δηλαδή βάζοντάς τους στην παραγωγή. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Συνεπώς και αυτοί είχαν κάθε λόγο. Γι' αυτό λόγο, και είχαμε τη μεγάλη επιτυχία των Βαλκανικών πολέμων. Μία ήταν επαναθεμάτινε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκείνη λοιπόν την κατάσταση, σήμερα έχουμε βρεθεί στην κατάσταση προ του 1909. Έτσι. Και ως προς τις κορυφές του ελληνικού καπιταλισμού και ως προς την κοινωνία της και στην κοινωνία του ελληνικού καπιταλισμού. Όποιος μιλάει σήμερα με όρους καπιταλισμού, λες και μιλάμε για τη Βρετανία του 19ου αιώνα ή για την Αμερική του 20ου, δεν έχει ιδέα γιατί λέει ή είναι ύποπτος. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους όπως για παράδειγμα ο κύριος Μιλιός. Με συγχωρείτε, όταν τα έχεις κοντά τα φράγκα και το παίζεις μαρξιστής και δεν έχεις ούτε καν την αξιοπρέπεια να βγεις και να απολογηθείς για το γεγονός ότι συμμετείχες ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου στη δημιουργία των προϋποθέσεων ξεπουλήματος της υπόθεσης του αντιμνημονιακού αγώνα με την κυβέρνηση Τσίπρα, τότε είσαι τουλάχιστον ύποπτος. Τώρα έχει μεταπηδεί σε άλλο κόμμα, στο Κουκουέ. Είναι λογικό. Είναι η κουλυμβίδα του Σιλοάμ. Άλλωστε, το Κουκουέ είναι για το Θεαθήνα. Δεν είναι καμία σχέση με το Κουκουέ που γνωρίζαμε μέχρι τη δεκαετία του 80. Όχι πως και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Εκφυλιστικό. Είχε έντονα εκφυλιστικά φαινόμενα. Αλλά όμως δεν ήταν, πώς να το πούμε, σε διαταγμένη υπηρεσία, με χρηματοδότηση από τράπεζες, κράτος και από άλλες ύποπτες ιστορίες. Γιατί πώς να το κάνουμε, επειδή τυχαίνει να παραμένω, να το πούμε έτσι, να μου επιτρέψετε, θεωρώ τον εαυτό μου οπαδό του Μάρξ και της ανάλυσής του, θεωρώ ότι το οικονομικό στοιχείο είναι πάντα αυτό που καθορίζει, σε τελευταία ανάλυση βεβαίως, αλλά αυτό που καθορίζει, αυτό που οικοδομεί τη διαφορετικά. Θα μου πεις τώρα ο Μάρξ, όχι, ο Αριστοτέλης το έλεγε. Από αυτόν το πήρε και ο Μάρξ, απλά το ανέλησε. Και ένας εξαίρετος οικονομικός, πώς το λένε, ιστορικός, ένας από τους πιο επιφανείς Αμερικανούς ιστορικούς, ο οποίος ανέλησε το οικονομικό περιεχόμενο του Αμερικανικού Συντάγματος με ένα βιβλίο του που εκδόθηκε, αν θυμάμαι καλά, στο Μεσοπόλεμο, Beard λέγεται, λέει το εξής, ότι ο ιστορικός, προκειμένου να αντιληφθεί το τι συμβαίνει και πρέπει να εξετάσει την οικονομική βάση των δεδομένων, και να ξεκινάει με το εξής βασικό ερώτημα: ποια οικονομική τάξη συμφέρουν αυτά που συμβαίνουν? Εάν δεν το βάζεις αυτό το ερώτημα και δεν προσπαθείς να το απαντήσεις, τότε οδηγείσαι είτε στην απολογητική είτε στη μυθοπλασία. Αυτό έλεγε ο Μπριάντ όταν ανέλυε το ζήτημα, αν τον λέω και σωστά κιόλας, γιατί είναι ένα θέμα,
στην οικονομική ανάλυση του Αμερικανικού Συντάγματος. Έτσι, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ο προλογός του, εξαιρετικό, για τη μεθοδολογία που λέγαμε. Ο άνθρωπος δεν ήταν μαξιστής, προς Θεού, μην τρομάξετε εκεί πέρα μου, όπως σήμερα, γιατί υπάρχουν αυτά τα αντανακλασικά, τα εμφυλιοπολεμικά. Σχέση έχουν ετικέτες, αφού πριν λίγο. Ο άνθρωπος ήταν ελάτρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα της αριστοτέλειας λογικής. Και ακριβώς από εκεί είχε αντλήσει το βασικό στοιχείο της οικονομίας. Ότι αν δεν πας εκεί, γιατί το λέμε αυτό? Διότι πολύ απλά πρέπει να τα εξετάσεις όλα αυτά. Εάν είχαμε μια σταθεροποιημένη κατάσταση με εσωτερική αυτοκυβέρνηση, έστω τυπική, αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η εξωτερική μας πολιτική καθοριζόταν επίσημα από άλλες δυνάμεις, Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, ναι, τότε θα ήμασταν προτεκτοράτο. Έτσι. Αλλά τώρα τα πάντα καθορίζονται από δύο βασικές ανεξάρτητες αρχές, η οποία το ένα είναι η ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και το δεύτερο είναι το Υπερταμείο. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Και ο τρίτος μοχλός πλέον, στρατιωτική κατοχή από το ΝΑΤΟ, η στρατιωτική κατοχή από το ΝΑΤΟ, που αυτό το πράγμα πραγματικά μας ξαναγυρίζει πίσω στην εποχή του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ. Μόνο τότε είδαμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο Αιγαίο, είτε στη Θράκη. Και βεβαίως είναι σίγουρο για τις υπόλοιπες περιοχές. Γι' αυτό βιάζονται οι Ευρωπαίοι να πουληθεί η Εγνατία. Πρέπει πάση θυσία να πουληθεί η Εγνατία. Θυμάμαι που λέγαμε το καλοκαίρι του 2018, όταν ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο, το λέγανε 45-49, αυτό στην Διεθνή Σύμβαση, ότι είναι το χειρότερο μνημόνιο μετά τη λέγεται μεταμνημονιακό μνημόνιο, είναι το χειρότερο μνημόνιο, διότι εκεί είναι και οικονομικό το μνημόνιο και γεωπολιτικό μαζί. Ακριβώς. Εκχωρεί και εδάφη, προβλέπει. Βεβαίως. Και μέχρι εθνικό ακροτηριασμό. Γι' αυτό κιόλας θέσανε στο άθρο, στο άθρο 109 του πολυνομοσχεδίου. Τρομερό τότε, αυτό, ναι. Αναδείχθηκε το ζήτημα της απόσπασης του υπερταμείου από την τυπική έστω σχέση, ναι, με τον κράτος. Ενώ μέχρι τότε όλες οι δανειακές συμβάσεις είχαν υπογραφεί ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έτσι αλλιώς είναι ανεξάρτητος μηχανισμός από την, ναι, από την ελληνική κυβέρνηση, από τις δημόσιες αρχές της χώρας, δηλαδή τις κρατικές αρχές, ναι, ναι, της χώρας. Δεν υπάρχει δημόσια πλέον, ναι, δεν υπάρχει δημόσιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι την κυβέρνηση. Ναι. Τώρα, για πρώτη φορά, θέσανε τον ίδιο τον μηχανισμό εκποίησης περιουσίας του ελληνικού κράτους, ναι, το υπερταμείο το περίφημο, απευθείας με τους Ευρωπαίους. Αυτό το πράγμα είναι τρομερό, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, θυμάμαι, ρε παιδί μου, τότε που μας είχαν επιβάλει το ΤΑΙΠΕΔ και λέγαμε, ρε παιδί μου, έχει σχέση με τη Τρόιχαν και τα λοιπά. Όντως, ο κύριος Σόιμπλε το έχει πει και σε συνεντεύξεις του και σε τοποθετήσεις του, ότι το πρότυπο για να δημιουργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ ήταν η Τρόιχαν, η εταιρεία Τρόιχαν, που είχαν δημιουργήσει για την εκποίηση της Ανατολικής Γερμανίας όταν την προσαρτήσανε μετά το 1990-91. Εκεί έχασε και τα πόδια του ο κύριος Σόιμπλε. Δηλαδή, κάποιος αγανακτισμένος από την Ανατολική Ευρώπη, από την Ανατολική Γερμανία, όταν έχασε τα πάντα, έχασε τη δουλειά του και κατά συνάπεια έχασε οικογένεια, παιδιά κτλ., με μια χειροβομβίδα πήγε να τελειώσει τον κύριο Σόιμπλε. Γι' αυτό κιόλας ο κύριος Σόιμπλε έχει εντυπωσιαστεί από τους Έλληνες. Έχει εντυπωσιαστεί, μάλιστα. Από την ανοχή. Από την ανοχή που έχουν επιδείξει. Μια συνέντευξη που έδωσε στην. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Σε μια γερμανική εφημερίδα το 17, την εποχή δηλαδή που ήταν να αλλάξει ρόλους. Λοιπόν, έλεγε ότι εάν επιχειρούσα να κάνω στη Γερμανία αυτά που έκανα στην Ελλάδα, εγώ δεν θα ζούσα τώρα. Ο κύριος Σόιμπλε το λέει αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό και βέβαια το έχει, είναι πραγματική. Στην Ελλάδα το φτιάρι το κρατάει η ίδια κυβέρνηση, κύριε Σόιμπλε. Δεν έκανε καμιά μαγιά. Όχι, έτσι, μόνο γιατί μας έφερε, γιατί εμείς έχουμε
Είναι ένα σύμπλεγμα παραγόντων. Δεν είναι μόνο το πιο πουλημένο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Χωρίς αυτό θα τα είχαν κάνει όλα αυτά? Όχι. Αν αντιστέκονταν. Σαφέστατα. Αλλά έχουμε και το πιο άθλιο σύστημα ενημέρωσης. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα. Όσο και να συγκρίνω τόσο σικέ σύστημα ενημέρωσης, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να πάτε, πού να πάτε ρε παιδί μου, ποια θεωρείτε εσείς την πιο καθυστερημένη περιοχή του κόσμου? Εκεί θα διαπιστώσετε ότι το σύστημα ενημέρωσης τους, όσο ελεγχόμενο και αν είναι, σαν και αυτό που είναι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Γιατί είναι κατ' εικόνα και ομοίως των καναλαρχών. Οι καναλάρχες είναι από εκείνη τη μερίδα και μάλιστα είναι από πολύ νωρίς έχουν πάρει θέση στο ποδόσφαιρο και στα κανάλια. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, ποια είναι εκείνη η μερίδα που σήμερα βέβαια έχει επικρατήσει? Ποια είναι αυτή η μερίδα των ολιγαρχών που είχε σχέση πάντα με το μαύρο χρήμα που κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Λευκής Μεσογείου, μαύρο εγκληματικό και μαύρο πολιτικό χρήμα που κινείται? Δεν ενδιαφερόταν ποτέ για την Ελλάδα. Μάλλον, να το πω διαφορετικά, την Ελλάδα την είχε σαν καταφύγιο προστασίας. Δηλαδή, ήξερε ότι αν εδράζομαι εγώ εδώ, δηλαδή εγώ που κάνω ξέπλυμα ναρκωτικών, όπλων, ιστορίες κτλ. Και εδράζομαι εδώ, δεν θα με πειράξει κανένας. Ούτε η δικαιοσύνη, ούτε το πολιτικό προσωπικό, ούτε τίποτα. Αν είχε τη βάση του, βεβαίως, κατά τον νόμο. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου, ας πούμε, θα βομβαρδιζόταν πλοίο γνωστού εφοπλιστή, το οποίο μετέφερε κατά πάσα πιθανότητα παράνομο πετρέλαιο? Το χτύπησε η αεροπορία της Λιβύης, του βάζει φωτιά, σκοτώνει και ναύτες και ναυτικό, το προσωπικό πάνω στο πλοίο, 4 νεκροί νομίζω. Λοιπόν, και η κυβέρνηση της χώρας που έχει έδρα αυτός ο κύριος, Μελισανίδη στο όνομα, λοιπόν, δεν ίδρωσε. Δεν έβγαλε τσιμουδιά. Όχι μόνο, αλλά υιοθέτησε το παραμύθι που ξεφούνησε ο κύριος, και το λέω παραμύθι γιατί άμα δεν το ελέγξω, με συγχωρείτε, του ζητήσανε να σταματήσει εν πλώ και δεν σταμάτησε. Του ρίχνουν βολές για να το σταματήσουν, δεν σταματάει και αναγκάζεται η αεροπορία της Λιβύης και το χτυπάει, του βάζει φωτιά. Με συγχωρείτε ρε παιδιά. Και δεν γίνεται χαμός? Δηλαδή χαμός. Και έχουμε 3 ή 4 τέτοια περιστατικά σε αυτή την ιστορία. Και με σχέση με τη Motor Oil. Και δεν έγινε τίποτα. Και να θυμίσουμε ότι το περιστατικό αυτό έγινε πόντε, αλλάζοντας κυβέρνηση από τους Σαμαροβενιζέλους μέσα στην εκλογική προεκλογική περίοδο. Σαμαροβενιζέλη με την κυβέρνηση αριστεράς. Και ο υπουργός που αντικαθιστά, που μπαίνει στη θέση του απερχόμενου υπουργού του Σαμαροβενιζέλου, και νομίζω ότι ήταν ο κύριος Λαφαζάνης στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, πώς το είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει απολύτως τίποτε. Τίποτε! Θα μου πεις, δεν ενδιαφερόταν, διότι ασχολιόταν με το χαρακτήρα της Επανάστασης στη διαδικασία του σέλισμου. Εντάξει, ναι, αλλά τίποτα! Τίποτα! Δηλαδή, ποια είναι η ενδεικνυόμενη ενέργεια? Δεν έχουμε κάποιο πολύ παράδειγμα. Απλά, πολύ απλά στέλνεις δυνάμεις, ναι, και κατάσχουν τα πάντα. Το τελευταίο χαρτί, όχι απλά. Το καράβι τη γλίτωσε, βλέπει, δεν βυθίστηκε. Όχι, δεν βυθίστηκε. Ήρθε, φτιάχτηκε και τα λοιπά και συνεχίζει κανονικά. Δηλαδή. Έφτασε στο σημείο, επίσημα η ναυτιλιακή εταιρεία να λέει ότι ξέρετε, εμείς εκτελούμε συμβόλαια που έχουμε υπογράψει από την εποχή του Γκαντάφη, ας πούμε, με ένα λιμάνι το οποίο τελείως τυχαία το ελέγχανε, καθόλου τυχαία βέβαια, οι τζιχαδιστές. Γι' αυτό κιόλας η αεροπορία των άλλων φυλάρχων που ελέγχανε την άλλη Λιβύη, σου λέγανε κάτσε, σταμάτα, έρχεσαι από λιμάνι που ελέγχουν οι τζιχαντιστές. Πού πας, φέτα στοιχεία σου και δεν σταματάς, σε χτυπάνε. Ωραία, το πλοίο είχε ελληνική σημαία, ελληνική, σημαίνει, ναι, ότι τις ενέργειες έπρεπε να τις κάνει το ελληνικό κράτος, ο αρμόδιος υπουργός. Ναι, γιατί είχε έδρα η ναυτιλιακή εταιρεία εδώ. Λοιπόν, έπρεπε να μπει μέσα και να μαζέψουν ό,τι ακόμη και τα σκουπίδια έπρεπε να πάρουν. Δεύτερον, έπρεπε να πάνε στο δηληστήριο και να γίνει φιλοφτερό. Και φυσικά
όλες οι εταιρείες που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία, ναι, που έχει να κάνει με offshore εταιρείες κτλ. Διαφορετικά κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Βγήκε τότε, θυμάμαι, η κυβέρνηση Σαμαρό-Βενιζέλων, δεν θυμάμαι τον υπουργό που ήταν ο αντίστοιχος, και λέει: ναι, βεβαίως, λέει, ήταν, λέει, ατυχές περιστατικό. Κατηγορούσε ξένη κυβέρνηση, Έλληνα εφοπλιστή, για λαθρεμπόριο και πειρατεία. Και βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση και λέει: όχι, λέει, δεν συντρέχει το ίδιο πράγμα. Λέει και κακός. Εάν μετά κακός, γιατί δεν παίρνει μέτρα ενάντια στη Λιβύη? Εάν είναι κακός και κακός τον χαρακτήρισε για αυτήν την ιστορία και χτύπησε με 4 νεκρούς. Σου βομβαρδίσανε πλοίο και δεν έκανε κάτι. Ωραία, πάρε με. Χαρακτήρισε την επιθετική ενέργεια και στέλνει την από εκεί που ήρθε. Γιατί δεν το έκανες? Γιατί το βούλωσες? Γιατί πολύ απλά μύριζε από μακριά. Και αυτό που μύριζε δεν ήταν το πετρέλαιο που κεγόταν. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο και η διάδοχη κυβέρνηση. Και μου λέτε εσείς, γιατί εγώ φώναζα τότε. Ούρλιαζα με όλα αυτά. Ούρλιαζα, άνθρωποι που δεν δίνουν σημασία στα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να εφαρμόσουν πολιτική υπέρ της ανεξαρτησίας και της χώρας και βεβαίως για τη δημοκρατία. Μα με δουλεύετε. Από πού ξεκινάει η αντιπαράθεση? Τον καπιταλισμό γενικά. Με πολύ συγκεκριμένους όρους. Εάν δεν δέχεσαι, εάν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι είτε λόγω ιδεολογίας και αντίληψης, είτε λόγω άλλων εξαρτήσεων, το πας το γράμμα που λένε, το γυαλίζεις το πόμολο, πως το λένε, το κάνεις το χατήρι. Πως να το κάνουμε? Γι' αυτό καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε και όχι γιατί ο Τσίπρας πρόδωσε. Δεν πρόδωσε, από εκεί μεριά ήταν ο άνθρωπος. Τι πρόδωσε? Τι δουλειά του έκανε? Λοιπόν, όλα αυτά τα λέμε γιατί βεβαίως αυτή η ολιγαρχία που σήμερα κυβερνάει έχει έξω τα business. Εδώ αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ασυλία που παρέχεται από το κράτος σήμερα στην Ελλάδα, και γι' αυτό διατηρούνται εδώ και έχουν τις ποδοσφαιρικές τους ομάδες για να έχουν τις στρατείες των χουλιγκάνων και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κρατάνε το λαό σε ύπνωση και ραγιαδισμό. Γι' αυτό ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα σήμερα. Γι' αυτό έχουμε δημοσιογράφους που διαφέρουν από τους εγκληματίες μόνο κατ' επίφαση. Γιατί μόνο εγκληματίας είναι αυτός που βγαίνει και σου λέει ότι εγώ το ξέρα αλλά δεν το είπα. Γιατί για εθνικό σκοπό. Ποιος είναι ο εθνικός σκοπός? Σκοπό και ποιος τον καθόρισε? Η τσέπη δική του και η τσέπη του αφεντικού του. Έτσι δεν είναι? Το είπε, ναι, για εθνικό σκοπό. Και για εθνικό σκοπό. Θα το καθορίσει ο κύριος Πρετεντέρης. Ακριβώς, το, ναι. Το σκοπό ή ο κύριος Πορτοσάλτε ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Τι ωραία είναι που είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε σε αυτά τα χάλια. Και θα πάμε πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Δείτε τι όμορφα έφυγε το έδαφος, η απώλεια εδάφους εκεί πέρα. Στην περιοχή. Στην Κύπρο. Πολύ ωραία, ναι. Και μάλιστα μας λέει και ένας φίλος, θα τα διαβάσουμε προηγουμένως, ότι δεν μπορεί, λέει, να έχει πρόσβαση εκεί οι ελληνοκυπριακές δυνάμεις. Με συγχωρείτε, είναι λάθος αυτό. Λάθος. Δεν ξέρω τι λέει επίσημα η Κύπρος κάτω, αλλά διαβάσατε τα κοιτάπια, γιατί εγώ με τα κοιτάπια λειτουργώ. Τι λέει η συμφωνία status quo με τον ΟΗΕ, με την ελληνική δύναμη? Ποιος ελέγχει την περιοχή? Άλλο το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εν γνώση της και σκόπιμα παρέδωσε την περιοχή αυτή να γκριζάρει και σιγά σιγά να τουρκοποιηθεί. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Είναι η περιοχή πέρα της Βρετανικής της βάσης Κρεκελίας. Βεβαίως, το Στροβιλιά, ναι, έτσι το λένε. Η συμφωνία που υπάρχει μέσα, και ψάξτε το 1974, δηλαδή του status quo που δημιουργήθηκε μετά τον Ατήλα II, λέει μέσα ότι η βασική οδός που συνδέει την Κυπριακή Δημοκρατία από την περιοχή της Λάρνακας, Δεκέλια και μετά Αγία Νάπα, πρέπει οφείλει να είναι ελεύθερη. Λοιπόν, δεν ήταν ποτέ ελεύθερη και τώρα μάλιστα το κλείσαν οριστικά το πράγμα. Ήταν τόσο κρίσιμο το κομμάτι αυτό? Φυσικά, ήταν, γιατί παίζονται πολύ μεγάλα γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Άμα δει κανείς ενεργειακούς χάρτες στην περιοχή, καταλαβαίνει αμέσως γιατί η Τουρκία κατέβηκε εκεί. Και γιατί το κάνει μόκο
Και γιατί, γιατί δεν μιλάει η ελληνική πλευρά, η κυπριακή, η ελληνοκυπριακή πλευρά. Έλα μου τώρα, θα ασχοληθούμε τώρα με 300 μέτρα και ένα μοναστήρι εκεί πέρα της Αγίας Νάπας, τι σημασία έχει. Εγώ μάλιστα μου κάνει εντύπωση, γιατί η Επισκοπή της Κύπρου δεν έχει ουρλιάξει. Εκεί είναι ένα από τα μοναστήρια που θεωρώ, δεν το έχω επισκεφτεί. Είναι κοντά στην Αγία Νάπα. Ναι, είναι ακριβώς στην περιοχή εκεί. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν παίζει κανένα ρόλο ούτε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι εξαγορά έχει γίνει. Ή μήπως οι σκάλες στην περιοχή έχουν πουληθεί από την Αρχιεπισκοπή, όπως μας έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος όταν τον είχαμε συναντήσει, θυμάμαι, τότε σε επίσκεψη στην Κύπρο. Υπάρχει το βιντεάκι, εξαίρετο, ίσως να πρέπει τώρα να το βγάλουμε, να το βγάλουμε. Μας έλεγε, και μας έλεγε σαν business μας μιλούσε, οι σκάλες από εδώ θα πουληθούν στους Ρώσους, οι σκάλες από εκεί, οι σκάλες στα κυπριακά είναι τα στρέμματα. Λοιπόν, οι σκάλες αυτές που έχουμε εκεί θα πουληθούν στους Αμερικανούς, εκεί στους Κινέζους, και θα πάμε καλύτερα εμείς από εσάς τους Έλληνες. Βέβαια, άμα πουλιέστε κανονικά, όταν είσαστε καλύτερες τροτέζες από τους Ελλαδίτες, είναι λογικό είναι να πάρει καλύτερα. Υπάρχει μεταπολιτική αξία μεγάλη για τροτέζες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαιως καταλαβαίνει ο καθένας το που πάει όλη η ιστορία. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα και με τις ερωτήσεις που έχετε στείλει στο mail. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συζητούσαμε για τα τεκτενόμενα. Προσπαθούμε να δώσουμε μια οπτική, τέλος πάντων, κάποιος πιο βαθιά λιγάκι από την σαχλαμάρα που τροφοδοτείται παντού. Δηλαδή, κυριολεκτικά, έχω μείνει άναυδος. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ το ξαναδηλώνω, αυτή η χώρα δεν με αφορά. Δεν γεννήθηκα εγώ σε αυτή τη χώρα. Δεν γεννήθηκα εγώ σε αυτήν την... δεν είναι η πατρίδα μου αυτή. Έτσι. Η πατρίδα δεν απαρτίζεται από βουνά, ούτε από δάση, ούτε από πόλεις. Απαρτίζεται πρώτα και κύρια από ανθρώπους. Από ανθρώπους που πραγματικά σέβονται παραδόσεις, σέβονται ιστορία, σέβονται, αν θέλετε, την ίδια την ύπαρξη της οικογένειάς τους και των παιδιών τους. Εδώ δεν υπάρχει στοιχειώδη σεβασμός. Τίποτα. Μπάτε σκύλια, λέστε, ή πώς το λέγε εκείνο το όμορφο τραγουδάκι παλιά. Τι θυμηθήκες, που λέει ότι είμαστε χώρος όπου φτύνουν ξένοι φαντάροι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, οι ξένοι δανειστές δεν είναι θέμα. Το ίδιο και το αυτό. Το ότι θα ζούσα πραγματικά ειλικρινά με τη συνένεση της πλειοψηφίας του κόσμου μια κατάσταση την οποία τη διαβάζαμε, για όσους από εμάς τη διαβάζαμε, που έζησαν οι προπαππούδες μας στο 19ο αιώνα, ειλικρινά δεν και το πίστευα. Και ούτε. Δεν το πίστευα. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Ότι θα φτάσουμε σε ίδιο σημείο. Και ότι θα φτάσουμε εν έτη 2019 ακόμη να συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει, που θα έπρεπε να έχουμε πάρει, να έχουμε κάνει τα σανιδικά υπόθεση καθημερινή. Και βεβαίως, ναι, υπάρχει το θέμα στην ιστορία στη Μακεδονία, από ό,τι μου διάβαζες και προηγουμένως, ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δέχονται, προπυλακίζονται τους πολίτες. Ναι. Εγώ θα έλεγα το εξής, καλά κάνουν και τους προπυλακίζουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να διαπράττει τέτοια ολισθήματα και μετά να θέλει και να είναι και δημοφιλής και να συζητάμε, λέει, δυνατόν, ήρεμα μαζί του. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Αλλά ρε παιδιά, μόνο αυτή είναι. Δηλαδή η Γεροβασίλη στην Πτολεμαίδα, μόνο αυτή είναι. Η Γεροβασίλη στην Πτολεμαίδα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που κάνουν το κορόιδο, ότι δεν. Αυτοί που στήσανε όλο αυτό το καθεστώς κατοχής για να μας έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και να μας ολοκληρώσει θεσμικά την κατοχή. Γιατί, κομμένοι. Και να προσέχουμε καλά, γιατί με τους Μακεδονομάγους θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ακροτηριαστεί η Ελλάδα. Είναι να έχουμε από τη μία τους μειονοτικούς με εισαγωγικά και από την άλλη τους Μακεδονομάχους με εισαγωγικά. Ο καλύτερος τρόπος. Έτσι σχεδιάστηκε η απόσπαση της Μακεδονίας από τα Βαλκάνια την εποχή που στείλανε τους Έλληνες να σφάζονται με τους Βούλγαρους. Ναι. Στα 1904-1908. Και ευτυχώς χάρη στην Νεοτουρκική Επανάσταση την εποχή εκείνη, ανασυγκροτήθηκαν οι λαοί στα Βαλκάνια και δώσαν τη λύση που έπρεπε.
έστω με αυτόν τον τρόπο που έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, mm-hmm. θα ξαναπάμε εκεί για το συμφέρον των Αγγλογάλων και των Γερμανορώσων. Γινόταν η σφαγή στη Μακεδονία του 1904-1908, γιατί... που κόστησε πάρα πολύ και στον ελληνικό λαό, σε παλικάρια, ανθρώπους οι οποίοι αγνά πήγανε πάνω και πολεμήσανε ή προσπάθησαν να λειτουργήσουν έτσι. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε από μνημονεύμα της εποχής, των πιο φωτεινών της εποχής, να δείτε τη μεμψημυρία, το πού τους οδήγησαν και το τι τους οδήγησαν να κάνουν. Αυτό που λέμε τρομοκρατία εναντίον του πληθυσμού, αυτό που έλεγε ο Μαζαράκης Ενιάν στις αναμνήσεις του στον Μακεδονικό αγώνα, που λέει τα χωριά αποκτούσαν εθνική ταυτότητα μέσω της τρομοκρατίας των όπλων και του αίματος. Ευτυχώς που υπήρξαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι μετά. Αλλιώς θα είχαμε μια Μακεδονία η οποία θα ήταν υποκαθεστώς των λεγόμενων διαφορετικών μεταρρυθμίσεων Αυστρίας-Ρωσίας, προγράμματος Μίντσερ, ή με την εμπλοκή των Ακλογάλων και όλα αυτά τα πράγματα, υποκαθεστώς επικυριαρχίας των ξένων δυνάμεων. Και μη τολμήσατε να κουνηθεί κανένας. Για αυτούς πολεμήσανε οι άνθρωποι οι δικοί μας όταν πήγαν εκεί πάνω. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει αυτό που λες, γιατί ήδη τώρα με μία γεροβασίλειο σε χμή του δώρα τους είχαμε 5 τραυματίες και την αστυνομία της Κοζάνης να βγάζει μία ανακοίνωση διαμαρτυρίας ότι μας βάζεται μπροστά για να προστατέψουμε αυτούς οι οποίοι έκαναν ό,τι πέρναγε από το χέρι τους για να φτάσουν να γίνονται θύματα διαμαρτυριών. Πόσο δηλαδή πολύ χρειάζεται για να γίνει κάτι χειρότερο από αυτό, έτσι? Τώρα θα πάει ο κύριος Τσίπρας από ό,τι μάθαμε στη Μακεδονία. Θα δείτε τι αίμα έχει να κυλήσει. Ετοιμάζεται για να πάει σε περιοδία στην Μακεδονία. Αυτός με κατευνάσει... τέσσερα τάγματα πρετοριανών. Γιατί καταλαβαίνετε, δημοφιλία ιδιαίτερη. Και ακόμα και η αστυνομική αγανάκτηση. Αν και πιστεύω ότι οι Σκοπιανοί θα φροντίσουν για την ασφαλειά του. Δηλαδή θα στείλουν τους γκρίζους λύκους να τον προστατεύουν. Εγώ είμαι σίγουρος 100%. Ιδιαίτερα αν πλησιάσει και όλα στα σύνορα, ποιος θα τον προστατεύσει, αφού άλλωστε η περιοχή είναι διαφυλονικούμενη. Αφού η αστυνομική της Κοζάνης λέει, όπα φτάνει, μας κάνατε σάκο του μπόξ, σταματήστε να μας βάζετε να κάνετε. Βεβαίως έχουν και ευθύνη και οι ίδιοι από τη στιγμή που εκτελούν εντολές. Ανοίγουν κεφάλια, χτυπάνε, αφήνουν νεκρούς και τραυματίες, με συγχωρείς, εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έτσι δεν είναι? Πάμε λοιπόν στους φίλους έτσι γρήγορα να δούμε τα ερωτήματα που υπάρχουν. Ορισμένα τουλάχιστον από αυτά. Μας στέλνουν και πολύ ωραία. Ο Χάρης μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία για το θύλακα εκεί από το λόφο Μπαρσάκ. Φωτογραφία για το θύλακα που διεκδικούν οι Τούρκοι. Ο Χάρης έχει υπηρετήσει στην περιοχή, οπότε γνωρίζει από πρώτο χέρι κιόλας τι παίζεται στην όλη περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή όντως είναι ερημική, αλλά είναι εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας. Εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας. Και είναι μία από τις μεγάλες προδοσίες της κυπριακής και ελλαδικής κυβέρνησης το γεγονός ότι την έχουν εγκαταλείψει αυτή την περιοχή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, ο φίλος... Ο Μίλτος μας λέει ότι τα αστροβίλια της Κύπρου βρίσκονται στο όριο της Βρετανικής βάσης Δεκέλειας Αγίου Νικολάου και των κατεχομένων. Για λόγους που δεν γνωρίζω, υπήρχε ένα κενό μερικών εκατοντάδων μέτρων μεταξύ βάσεων και Τούρκων. Οι Τούρκοι είχαν προωθηθεί και το 2000 κάποια μέτρα, τώρα ακόμη περισσότερο. Σε όλα τα άλλα τα σημεία δεν υπάρχει κενό μεταξύ βάσης Δεκέλειας και κατεχομένων. Άρα η Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν έχει πρόσβαση στο σημείο αυτό. Το κενό αυτό θεωρεί το μέρος. Το κενό αυτό θεωρεί το μέρος της νεκρής ζώνης. Σε κάποια μελλοντική εκπομπή θα παρακολούσε ένα σχόλιο για την απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης, Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που αφορά διένεξη Βρετανίας Μαυρικίου και έμεσα ενδιαφέρει την Κύπρο ως προς το μέλλον των βάσεων. Αγαπητέ Μίλτο, εάν κοιτάξεις τα κοιτάπια, θα δεις ότι ο δρόμος αυτός που είναι ακριβώς στις παρυφές, που είναι στα όρια της βάσης Δεκελείας και ενώνει, αν θέλετε, τα κατεχόμενα με τη Βρετανική βάση και την περιοχή της Ελεύθερης Κύπρου από τη μεριά της Λάρνακας, θα δεις ότι αυτό δεν είναι νεκρή ζώνη, είναι δρόμος ο οποίος έχει αφαιθεί κενός υπό την επιτήρηση βεβαίως της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, προκειμένου να επικοινωνεί η δημοκρατία,
η επίσημη η δημοκρατία της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία Κυβέρνηση, με το κομμάτι εκείνο που υπάρχει από, από τη Δεκέλεια μέχρι την παραλία. Την περιοχή δηλαδή που, αν θέλετε, είναι νοτίος των Στροβιλίων, που είναι ελεύθερος χώρος. Το γεγονός ότι τον εγκατέλειψε η κυβέρνηση, και αυτό το έχει εγκαταλείψει από τότε, από το 2000, γι' αυτό και υπάρχει θέμα, υπήρχε θέμα για να προωθηθεί η Τουρκία, ήταν μία από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε τότε η κυπριακή πλευρά για την ένταξή της στη διαμόρφωση, στην προσπάθεια να ενταχθεί στην τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προετοιμασία, να το πούμε έτσι, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που τότε οι Κύπροι ήταν ακόμη, πώς να το πούμε, ενδιαφέροντα για τον τόπο τους. Τώρα δεν ενδιαφέρονται, να το πούμε έτσι. Και δεν ενδιαφέρονται και κάτω από το βάρος του κυνηγητού που δέχονται για την επιβίωσή τους. Οι Κύπροι την εποχή εκείνη είχαν μια πολύ σταθεριοποιημένη οικονομία, είχαν μια οικονομία που πραγματικά ανθούσε, ένα ισχυρότατο νόμισμα, ναι, βράχος λοιπόν, οπότε δεν είχαν να ανησυχούν για πολλά, οπότε ένας τέτοιος λαός που δεν έχει να ανησυχεί για το μεροδούλι μεροφάει, δεν είναι εύκολο να γίνει ράγιας και να μην δει ακόμη και το ένα μέτρο που προωθείται από τις κατοικικές δυνάμεις. Ένας λαός όμως που οδηγείται στο αδιέξοδο του επιούσιου και της επιβίωσης, στον αγώνα της εξασφάλισης του, είναι πιο εύκολο να επιβληθεί ο ραγιαδισμός. Έλα τώρα θα ασχοληθώ εγώ για τα 400 μέτρα που πήραν οι Τούρκοι όταν μου βγάζουν το σπίτι στο σφυρί, όταν δεν, η επιχείρησή μου έχει κλείσει, η βιοτεχνία στην οποία δούλευα δεν υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Η Κύπρος είναι σε χειρότερη θέση από την άποψη των πληστηριασμών από ό,τι είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο να σας πω κάτι πριν πάμε στο ζήτημα αυτό που μας είπε ο φίλος να σχολιάσουμε για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θα το πούμε και αυτό. Να σας θυμίσω κάτι. Η προδοσία που έγινε στην Κύπρο, και αυτή ήταν προδοσία όχι μόνο του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, για να επιτρέψουν και να διευκολύνουν τους Τούρκους να επέμβουν στο νησί το 1974, αλλά και της Χούντας του Ιωαννίδη Γκυζίκη πρώτα και μετά του Διδήμου Κληρίδη Κωνσταντίνου Καραμαλή, οι οποίοι επέτρεψαν τον Ατήλα 1 και Ατήλα 2. Σε αυτή την ιστορία, τι έγινε? Για να σταματήσουν οι Κύπροι να σκέφτονται με όρους εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα, γιατί όταν σου καταλαμβάνει μια ξένη δύναμη εισβολέας το έδαφος σου, αυτός που το λύνει και ο μόνος που μπορεί να το λύσει είναι ο λαός, ο οποίος οργανώνεται και παλεύει με όρους εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα, είτε στην παρανομία στα κατεχόμενα, είτε από τη μεριά που είναι ελεύθερη, οργανώνοντας την ανακατάληψη των εδαφών. Αυτό λέει η ιστορία. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Χώρα η οποία ανέθεσε στην ξένη διπλωματία να διευθετηθεί το ζήτημα, είναι η χώρα που έχασε τα εδάφη. Γι' αυτό κιόλας μέρος της προδοσίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κληρίδη είναι ότι υπέγραψαν τη συμφωνία status quo της πράσινης γραμμής, που σημαίνει δηλαδή με όρους διεθνούς νομολογίας ότι αποδέχτηκαν ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτό που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή τα κατεγόμενα εδάφη. Το εξηγώ πολύ αναλυτικά, όσο μπορώ πιο αναλυτικά, στο άρθρο που έχω αναρτήσει στο blog μου, στο Facebook και στο blog μου, σχετικά με το status quo και τη λογική του status quo που έχει επιβληθεί. Τώρα, τι γίνεται? Για να μπορέσουν να κάνουν τον μέσο Κύπριο να μην ενδιαφερθεί για το εθνικό του ζήτημα ή να πάψει να ενδιαφέρεται για τους 1.200 και αγνοούμενους ακόμη και αυτή τη στιγμή, για τους 200.000 πρόσφυγες, για τους 10.000, τα 10.000 θύματα και όλα τα υπόλοιπα που λίγος πολύ τα γνωρίζουμε, τι έκανανε? Πολύ απλά ανθίσαν την οικονομία, διοχετεύσανε τρελά κεφάλαια, ξένα κεφάλαια στην τουρκική οικονομία και δώσανε τη δυνατότητα στο Μέσο Κύπριο να ζήσει καλά. Τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσει το λογαριασμό. Να πληρώσει το λογαριασμό το γεγονότο ότι όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά ανέχτηκε προδοτικές κυβερνήσεις και προδοτικά κόμματα να τον εκπροσωπούν. Ανέχτηκε να παραδώσει την εθνική του ταυτότητα
την εθνική του εικονική. Γιατί ήταν τραπεζική φούσκα η οικονομία του. Αλλά ανέχτηκε να διαχειρίζονται την εθνική του συνείδηση και τον πατριωτισμό του αυτοί που τον διαχειρίστηκαν τόσα χρόνια. Και εγώ τότε, το 2013, όταν βρέθηκα κάτω στην Κύπρο, τους έλεγα: προσέξτε, το μόνο λάθος που έκανα την εποχή, θα σας πω ποιο είναι στην εκτίμηση, είχα πει τότε, όπου μου λέγανε και τι πρέπει να περιμένουμε και τι θα γίνει με τα σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα, και τους τα έλεγα τότε: θα πάτε πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Οι μόνοι που θα πάνε καλά είναι αυτοί που έχουν βάλει χέρι στον κορβανά των ξένων κεφαλαίων. Τα hedge fund, ιστορίες, επενδυτικά κεφάλαια, τραπεζίτες. Όλοι οι υπόλοιποι θα βλαστημίσουν και την ώρα και τη στιγμή. Γι' αυτό λέει, αν δεν πάρετε μέτρα από τώρα να σηκωθείτε να φύγετε και να πατήσετε στα πόδια σας με τις δικές σας δυνάμεις, θα φτάσετε στο σημείο να διεκδικήσετε την πατρίδα σας με το όπλο στο χέρι στην κορυφή του μεταδάχτυλου. Αυτό είναι το λάθος μου. Το λάθος μου ήταν ότι είπα για τον πεταδάχτυλο. Αν δεν πρόκειται, στο τρόοδος και να δούμε. Στο τρόοδος και να δούμε. Λοιπόν, και τότε μάλιστα, επειδή με παρακολουθούσαν και βουλευτές την ομιλία μου, Κύπριοι βουλευτές, μου κάνανε και παρατήρηση ότι με αυτό που είπες τους έχασες τους Κυπρίους. Όταν τους εξήγησα βέβαια ότι εγώ δεν διεκδικώ ούτε Ελλαδίτη ούτε Κύπριο. Αυτό που ξέρω, το ξέρω καλά, λίγα πράγματα ξέρω. Όντως, αλλά τα ξέρω τόσο καλά ώστε να έχω την αξιοπρέπεια να τα λέω όπως είναι. Να που ήρθε η ώρα. Να που ήρθε η ώρα. Και αυτά που θα συμβούν στην Κύπρο θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά βεβαίως αυτή τη φορά θα γίνει με όρους ειρηνικών διαδικασιών, γιατί δεν έχουμε έναν λαό ικανό να υπερασπίσει την πατρίδα του. Και άρα να έχει θύματα. Οπότε για όλους μια χαρά. Αφήστε που ο πόλεμος κοστίζει. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με τις παγκόσμιες αγορές να πηγαίνουν κατά διαόλου, οι πόλεμοι κοστίζουν. Είναι ακριβή υπόθεση. Και ως προς το οικονομικό μέρος, αλλά και ως προς το κοινωνικό μέρος. Γι' αυτό και προτιμούν τα πολεμικά τελεσμένα να τα επιβάλλουν με ειρηνικές διαδικασίες. Οκουπάσιο Πασίφικο, δεν είπαμε. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας, για τα περαιτέρω, ο φίλος ο Μίλτος θα μπορεί να διαβάσει και το άρθρο μου που αναλύω το τι σημαίνει και ποιος επινόησε τη διαδικασία εδαφικής μεταβολής με ειρηνικές διαδικασίες. Θα το έχει σίγουρα λοιπόν διαβάσει. Απλά το έτσι το αναφέρω. Να μην κάνουμε, να μην επλογήσουμε για τα γένια μας. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Όντως, το Δικαστήριο της Χάγης είπε, κατέληξε, γιατί δυστυχώς στα ζητήματα αυτά, μάλλον να το πούμε ξεκάθαρα, εδώ και πολλά χρόνια το Μαουρίσιους, έτσι το κράτος του Αγίου Μαυρικίου, στις γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, φανταστείτε τώρα, θα τρελαθούμε τελείως, πρόκειται για ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου, το Άγιος Μαυρίκιος, που ήταν Βρετανική επικεία. Εδώ και μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι πόσα, κέρδισε την ανεξαρτησία της η απικία από τη Βρετανία στα τέλη περίπου της δεκαετίας του 60. Από τότε βάζει ζήτημα στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, ώστε τα νησιά του αρχιπελάγους Τσάγκος να περάσουν στην κυριαρχία του Αγίου Μαυρικίου, όπως ήταν και το φυσιολογικό. Γιατί οι Βρετανοί τα πούλησαν στους Αμερικανούς, προκειμένου οι Αμερικανοί να φτιάξουν μια τεράστια αμερικανική βάση εκεί, εξοντώνοντας μαζικά τους ντόπιους, τους ιθαγενείς. Λοιπόν, τους κατοίκους. Από τότε μπαίνει ζήτημα. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση όμως του ΟΗΕ, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να τιμωρήσει τη Βρετανία για το Brexit, ψήφισε αποχή. Απήχε από την ψηφοφορία. Ποιος δεν απήχε από την ψηφοφορία στη συζήτηση για τα Τσάγκος, για το αρχιπέλαγος Τσάγκος? Δεν απήχε και ψήφισε. Δεν απήχε και ψήφισε υπέρ της Βρετανίας. Υπέρ της Βρετανίας. Ποιος? Η Κύπρος. Η Κύπρος. Αγαπητέ μου φίλε Μίλτο, όταν στη Γενική Συνέλευση η Κύπρος, η επίσημη Κύπρος ψηφίζει υπέρ της Βρετανίας, είναι δυνατόν
η Κύπρος να αξιοποιήσει την γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Γιατί τι έγινε? Εκεί που κατέληξε η Γενική Συνέλευση είναι να ζητηθεί η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διένεξη Βρετανίας Μαυρικίου. Και βγήκε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και είπε το αυτονόητο, ότι προφανώς ο Άγιος Μαυρίκιος έχει δίκιο. Έτσι, αλλά είναι γνώμη. Δυστυχώς δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, και είναι και ζήτημα δύναμης. Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα, καλά είναι τα δικαστήρια για το διεθνές δίκαιο, αν δεν μπορείς εσύ να προασπίσεις και να επιβάλλεις το δίκαιο σου, μπούρδες. Ο Άγιος Μαυρίκιος δεν έχει τη δύναμη να πάει να καταλάβει το αρχιπέλαγος, γιατί τώρα έχει κάθε δυνατότητα να το κάνει. Είναι νόμιμο το να προχωρήσει, για παράδειγμα, και να καταλάβει την περιοχή. Είναι δύσκολο βεβαίως κάτι τέτοιο. Ο Άγιος Μαυρίκιος, δείτε πόσο κόσμος είναι. Στην ουσία, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα είναι, να πάει να καταλάβει μια περιοχή όπου είναι μια από τις πιο ισχυρές αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, και εγώ σου λέω, να το ξεκαθαρίσω, πώς είναι δυνατόν να περιμένεις ότι η Κύπρος, με βάση αυτή την απόφαση, η επίσημη Κύπρος, το επίσημο πολιτικό σύστημα της Κύπρου, γιατί δεν είναι μόνο Αναστασιάδης, έτσι, προσέξτε, να βάλει θέμα βάσεων, δηλαδή κυρίως των μεγάλων βάσεων της Βρετανίας, τις δύο που έχει στο νησί, με βάση αυτή την απόφαση, για να αποκτήσει ξανά το έδαφος αυτήν την ιστορία. Να το πούμε διαφορετικά. Ο μόνος που θα μπορούσε να το θέσει αυτό είναι μια άλλη κυβέρνηση, πατριωτική, δημοκρατική στην Κύπρο, από δυνάμεις που πραγματικά θα είχαν γεννηθεί από μέσα από το λαό. Έχετε τέτοια δυνατότητα? Δυστυχώς, αυτό που διαπίστωσα εγώ στην Κύπρο πηγαίνοντας κάτω, όταν τους έβαλα αυτό το ζήτημα, ρε παιδιά, ενωθείτε. Τουλάχιστον όσοι έχετε αυτή τη λογική, να βάλετε το πατριωτικό καθήκον μπροστά και να διεκδικήσετε πραγματική δημοκρατία για το νησί, ώστε να μπορεί να ξαναγίνει ένα νησί, ένας λαός, ένα έθνος. Ξέρετε τι μου είπανε? Ναι, αλλά και αυτός θα συμμετάσχει. Ο μπήξεο, δείξεο, τρίποδο, τρίς, γιατί δεν είπα τίποτα. Τα προσωπικά τους σε πρώτη βάση. Και κοιτάξτε, η Κύπρος είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση της Ελλάδας για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα. Διότι είναι μια υπόθεση να τη γυρίσει με αυτοκίνητο δύο ημερών. Είναι μια μεγάλη γειτονιά. 600.000 κατοίκους, τόσο περίπου, αν θυμάμαι καλά, έχει η ελεύθερη Κύπρος, δεν είναι παρά μια μέση πόλη της Ελλάδας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και τι κάνατε? Ανοίξανε αυτές οι λογικές, ανοίξανε την πόρτα για την Χρυσή Αυγή της Κύπρου να εκφράσει ένα μέρος του πατριωτισμού των Κυπριών. Τέτοια ξεφτύλα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η κυπριακή κυβέρνηση να αξιοποιήσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χαγής όταν ψήφισε υπέρ της Βρετανίας και ψήφισε τώρα παραβιάζοντας την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί για πρώτη φορά σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ζήτημα Μαυρίκιος Βρετανία η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει, ενώ μέχρι τώρα ψήφιζε υπέρ της Βρετανίας εν μπλοκ. Καλά, μην το συζητάμε για τους Έλληνες, για την ελληνική κυβέρνηση, προς Θεού, εμείς δεν είμαστε, είμαστε υπεράνω, ρε παιδιά, εμείς δεν το συζητάμε αυτό. Και έτσι έσπασε τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρος μόνο και μόνο για να ψηφίσει υπέρ της Βρετανίας. Εγώ, αν ο φίλος ο Μίλτος είναι στην Κύπρο, να πιάσει αυτούς τους γελίους που έχουν στο κοινοβούλιο και να τους ζητάει το λόγο γιατί η Κύπρος ψήφισε υπέρ της Βρετανίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να βάλει θέμα όχι μόνο για τις στρατιωτικές βάσεις που έχει ήδη η Βρετανία στο νησί, που είναι ανάλογο ζήτημα με την υπόθεση του Μαυρικίου, έχει πολλές ιστορικές και νομικές αναλογίες, αλλά δεν μπορεί να βάλει ζήτημα και για στρατιωτικές βάσεις στο μέλλον που θα δημιουργηθούν στα κατεχόμενα. Έχουμε άλλο μήνυμα. Ναι. Πάμε λοιπόν σε έναν άλλο φίλο που μας λέει για τις εκλογές στην Ουκρανία, που λέει: Δημήτρη, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας στα τέλη Μαρτίου και τη δυναμική της υποψηφιότητας Γιούλια Τιμοσέγκο. Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτή την ξανθομαλούσα με την τέτοια δεν πιστεύομαι. Θεωρώ απλά ότι είναι ένας θηλυκός Ποροσέγκο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τη θυμάμαι από το 2013-2014 αυτή την κυρία με τη ρώσικη κόμωση.
λοιπόν, η οποία ήταν εντεταλμένη της Λιούλαντ μέχρι αηδίας. Απλούστατα, οι νεοναζί που κατέλαβαν τότε την εξουσία δεν γούσταραν τις γυναίκες. Έτσι, δεν γούσταραν, έπρεπε να μπουν σε πιο σκληρή πολιτική και ανέλαβαν κάποιοι άλλοι την κατήσανε εφεδρεία. Τώρα, προσπαθώντας να αναβιώσουν ή να μάλλον να υποστηρίξουν το νεοναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία, τη βγάλαν αυτήν στη γύρα. Αλλά στην πραγματικότητα εναλλακτική δεν υπάρχει με την κυρία Τιμοσένκο σε αυτή την ιστορία και ενδεχομένως να αποδειχτεί πολύ χειρότερη του Ποροσένκο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν αναδειχθεί, πώς το λέμε, αποδειχτεί λαοπρόβλητη στην προεδρία της, νομίζω πρωθυπουργικό ή προεδρικό καθεστώς είναι στην Ουκρανία, εάν το κάνει είναι πιθανά αυτή που θα διατάξει την στρατιωτική καθάριση της περιοχής του Ντονμπάς και της Νότιας Ουκρανίας, και πιθανόν να είναι αυτή που θα διατάξει τη σφαγή του πληθυσμού που ακόμη κρατάει, αν θέλετε, τις περιοχές. Είναι αυτή που ενδεχομένως θα επιτελέσει την αποστολή ανακατάληψης της Κρυμαίας από τους Ρώσους. Πιστεύεις ότι θα είναι το ναζιστικό καθεστώς με περιτύλιγμα την κυρία? Προσπαθούν να ανανεώσουν, να αποβάλουν την προφανή ναζιστικότητα του καθεστώτος, γιατί πολλοί Ευρωπαίοι κολώνουν. Την εικόνα, ναι. Γιατί αυτή. Ο μόνος εκτός των Αμερικανών που πήγε αγκαλιάστηκε με τους νεοναζί ήταν ο Τσίπρας. Δεν υπήρχε. Δεν πήγε ένας άλλος. Ο Τσίπρας πήγε και τους έδωσε εύσημα. Οπότε τι γίνεται, θέλουν τώρα τη Γιούλια την Τιμοσένκο να την εμφανίσουν ως δημοκρατική ανανέωση. Την εικόνα, την ανανεωμένη. Ότι δημοκρατίζει την Ουκρανία κτλ. Και θα είναι αυτή που θα διατάξει τη σφαγή του Νότου. Περιοχές Ντονμπάς και Κρυμαία. Ανάκτηση της Κρυμαίας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος των Αμερικανών. Έτσι. Και φυσικά το παρακολουθούμε και να το δούμε. Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος για το δημόσιο χρέος. Πάντως το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους, μας λέει ο φίλος ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι μικροφιλωτών. Δεν μιλάμε για το δημόσιο χρέος, μιλάμε για το χρέος των για τη φορολογία. Τα 107 δις. Πέρα του δημοσίου χρέους έχουμε και 107 δις χρέη στην εφορία. Έτσι, μπράβο. Άρα είναι αυτών που τώρα έχουν τα λεφτά τους έξω και εξαιτίας τους ανακεφαλοποιούνται ξανά και ξανά οι τράπεζες. Σωστά, όχι. Δεν αφορά το δημόσιο χρέος. Βεβαίως το δημόσιο χρέος έχει δημιουργηθεί κυρίως από την αναχρηματοδότηση ενός χρέους το οποίο έτσι αλλιώς κάλυπτε τις πολιτικές αυτές για τις οποίες έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, έτσι. Εντός ευρωζώνης και με ανεξέλεγκτη εξαγωγή κεφαλαίου δεν υπάρχει λύση, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, μας λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Κώστας μας έχει στείλει πολλά μηνύματα, τρία πανωτά. Να μου επιτρέψεις, φίλε Κώστα, δεν με παίρνει ο χρόνος να διαβάσω. Συμφωνώ. Αλλά θα το δώσουμε για αύριο. Ο φίλος ο Κώστας, ένας άλλος Κώστας, λέει: διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες αναρτήσεις όπως στο μικροσκόπιο 156 αλβανόφωνοι τζιγαδιστές στα Βαλκάνια. Σε κατάσταση ετοιμότητας και συνεχούς επικοινωνίας βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλείας των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις κινήσεις 156 πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν πολέμησαν στις τάξεις του Ισλαμικού Χαλιφάτου στη Συρία. Στις 15 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι εμπόδισε μια σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση από στηρικτές του Ισλαμικού κράτους. Τι είναι όλα αυτά, τι σημαίνουν άραγε? Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει συγκέντρωση Ισλαμιστών, τζιχαδιστών, μισθοφόρων που πολέμησαν στη Συρία, στην περιοχή της Αλβανίας, του Κωσόβου αλλά και των Σκοπίων, αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Αυτή η επιχείρηση όμως, η επιχείρηση που ξαφνικά αλβανόφωνοι τζιχαδιστές εντοπίζονται στα Σκόπια, έχει να κάνει με το ότι θέλουν να δώσουν πρόσχημα στην κυβέρνηση των Σκοπίων προκειμένου να επιβάλλει στρατιωτικού τύπου καταστολή και δικτατορία σε αυτό το κρατήδιο. Γιατί ο κόσμος, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν γουστάρει αυτή την εξέλιξη. Δεν τη γουστάρει. Και προσπαθούν οι νατοϊκοί να δώσουν τη δυνατότητα στον Ζάεφ και τη κλίκα του να εφαρμόσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του πληθυσμού. Αυτό πάει να γίνει. Με πρόσχημα βεβαίως του τζιχαδιστές. Δεν τους είδαν τους τζιχαδιστές που τους έχουν μαζέψει σε στρατόπεδα βόρεια της Κοριτσάς και τους εκπαιδεύουν για νέα δράση? Δεν τα λέω εγώ. Οι εκθέσεις της Ιντερπόλ τα λένε. Ναι, είναι κέντρο εκπαίδευσης τζιχαντιστών. Γιατί δεν το δάνε εκεί οι νατοϊκοί? Λοιπόν, αυτοί τους βάλουν. Προφανώς. Αυτό, τι πάει να γίνει στα Σκόπια, και δεν είναι τυχαίο ότι στις 15 Φεβρουαρίου και μετά, αφού ψηφίστηκε η κύρωση
του πρωτοκόλλου εισόδου στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα, ξαφνικά την επόμενη μέρα βρήκαν τους 156. Και ότι υπήρξε πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος στα βόρεια. Τι πάει να κάνουνε? Αυτό που έγινε με πρόσχημα τον Γκιουλέν στην Τουρκία και την επιβολή της συνταγματικής δικτατορίας του Ερντογκάν. Αυτό έγινε. Και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα με ένα πληκτικό νούμερο. Έχουν διωχθεί στην Τουρκία 140.000 δημόσιοι υπάλληλοι. 140.000. Δεν ξέρω αν διώχτηκαν τόσοι επί χούντας. Δηλαδή δεν ξέρω. Ασκήθηκαν δύο ξεναντίον τους. Λέγα, δικαστικά, δεν εννοώ ότι τους απολύσανε απλά. Λοιπόν, το ίδιο τώρα γίνεται και με την Αλβανία, όπου ο κύριος Ράμα βρήκε τον ομόλογό του, τον κύριο Μπερίσα, ξέρετε, της κοινής συμμορίας, πώς θα τρώμε τα λεφτά του Κοσμάκη. Λοιπόν, για να μπορέσει και αυτός να βρει πάτημα στρατιωτικής διατορίας, στρατιωτικής επιβολής, στρατιωτικής ισχύος εναντίον της όποιας αντιπολής μπορεί να προκύψει. Φανταστείτε τι σχεδιάζουν για τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ναι, μας είπε ο Βασίλης ότι αφορούσε το σχέδιο. Ναι, το καταλάβαμε. Γι' αυτό και μιλάμε το χρέος προς την εφορία. Δημιουργήθηκε την εποχή των μνημονίων. Τα 33 περίπου δισεκατομμύρια ήταν τα βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο που δεν είχαν εισπραχθεί. Αυτό το πράγμα είναι αυτά που είπε ο κύριος υψηλών IQ Gap Γεώργιος Παπανδρέου, που τώρα όπου να είναι θα τον δούμε επικεφαλής του προοδευτικού μετόπου ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι που εξηγούσε με αυτά τα 33 δις ότι ήταν τα λεφτά που υπάρχουν, που έλεγε τότε τον Οκτώβρη του 9. Στην πραγματικότητα όμως, εάν δούμε τα υπόλοιπα χρήματα, αν ακόμη πούμε τα 33 τα βγάζουμε εκτός, τα υπόλοιπα 70 τόσα δις προστέθηκαν στην εποχή των μνημονίων. Και αυτό είναι αδυναμία του Έλληνα να αποδώσει φόρους. Γιατί θα μου πείτε, εφόσον αδυναμία δεν αναπροσαρμόζονται όλα αυτά και δεν σβήνουν? Για τον απλούστατο λόγο, γιατί αυτό είναι μια θαυμάσιος μοχλός εκβιασμού και εκποίησης της περιουσίας των φορολογουμένων. Γι' αυτό κρατιέται και συνεχώς αυξάνει και είναι και αδιέξοδο κιόλας. Τι νόημα έχει να μου λες ότι χρωστάω 500, μας λέει ένας φίλος, ναι βέβαια δεν είναι τόσο τα 500, γιατί μας λένε, έτσι ξεκινάνε, χρωστάω 500, νομίζω ότι χρωστάω στην εφορία 500 και όταν μου έρχεται το χαρτί των αναγκαστικών μέτρων από την εφορία, βλέπω ότι η οφειλή μου είναι 3, 4, 5, 10 χιλιάδες, γιατί πάνω στα 500 έχουν προσθεθεί πρόστιμα, ιστορίες, αναπροσαρμογές και ιστορίες, και εγώ πιστεύω ότι χρωστάω 500 και τελικά χρωστάω τις Μιχαλούς. Έτσι έχει αυξηθεί το χρέος των φορολογουμένων προς την ΑΔΕ, γιατί τώρα πλέον δεν είναι προς το κράτος, προς την εφορία. Έτσι, μόνο και μόνο για να εκβιαστεί ο Έλληνας, να χάσει την περιουσία του ή και τέλος πάντων να εκβιάζεται συστηματικά από τις δυνάμεις κατοχής. Και ο καλύτερος τρόπος πάντα ήταν το δημοσιονομικό. Μάλιστα και με αυτό να τελειώσουμε. Έχει ενδιαφέρον όποιος διαβάζει τα μαθήματα του πρίτανη της δημοσιονομικής επιστήμης στην Ελλάδα, του Ανδρέα του Ανδριάδη, που είχε κάνει και μελέτη για τα ζητήματα του δημοσίου χρέους, ο πρώτος που μελέτησε συστηματικά τα ζητήματα του δημοσίου χρέους. Στα μαθήματα της δημοσίας οικονομικής αναφέρει σαφέστατα ότι το δημοσιονομικό είναι η πηγή των επαναστάσεων σε κάθε εποχή. Γιατί εκεί κρίνονται οι ταξικές σχέσεις, το λέω εγώ, του κράτους με τις κοινωνικές τάξεις που πληρώνουν. Γι' αυτό και αναφέρει από το Βυζάντιο μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση και με την που λέει ότι χάρη στα ελλείμματα και τις φορολογικές πολιτικές είναι αυτά που προκάλεσαν τις επαναστάσεις που γινόντουσαν. Γι' αυτό και ανάλογα με τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί μια χώρα είναι η αιτία ή μάλλον η αφορμή. Οι αιτίες είναι πολύ βαθύτερες. Το υποζύγιο το οποίο πληρώνει. Έτσι. Είναι ο λαός. Προκαλούν τις επαναστάσεις στις χώρες. Δεν έχει καθόλου άδικο σε αυτήν την ιστορία, μόνο που οι αιτίες είναι βαθύτερες πάντα, βέβαια, μιας επανάστασης. Βέβαια, η επανάσταση απαιτεί ένα κοινωνικό υποκείμενο
που δεν συμβιβάζεται με τη δουλειά. Είναι και αυτό το στοιχείο μέσα. Λοιπόν, 107 δις μικροφυλέτες κατά κύριο λόγο είναι τερατώδης ο αριθμός. Δηλαδή πόσα νοικοκυριά, πόσες χιλιάδες νοικοκυριά είναι χρεωμένα. Προσέξτε τώρα πόσα, και τελειώνοντας με αυτό, ναι, τελειώνοντας με το να σας, ναι, πω, πρέπει να κλείσουμε, ότι πέρα από το, αυτά που είπαμε προηγουμένως για τους δανειστές, το καμπανάκι που χτυπάνε, εγώ είχα μια πρόβλεψη ότι φέτος το καλοκαίρι, βία το φθινόπωρο, θα ξαναμπεί η συζήτηση για μνημόνιο στη χώρα. Δηλαδή έκτατες χρηματοδότησης. Πολλές φορές. Στις 17 Απριλίου 2019 η χώρα θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 4 δις στα ομόλογα Σαμαροβενιζέλου. Και στις 19 Ιουλίου 2019 θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 3,3 δις σε ομόλογα διακρατούμενα τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την περίφημη, από το περίφημο PSI του 2012, είναι τα ομόλογα που έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόθεν, παιδιά. Όταν τώρα κλιπαρεί για 1,4 και από δικά μας λεφτά, έτσι. Εκβιάζουν αυτή τη στιγμή με περίπου 1,1 δισεκατομμύρια από τα διακατούμενα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να εκτιμήσω ότι κατά πάσα, αν εγώ ήμουν, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή δανειστές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτόν που θα ήθελα στη διαχείριση αυτών των μεγάλων ποσών, προκειμένου να προχωρήσουν τάχιστα οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η επίσημη Ελλάδα έναν των δανειστών, αν τον κύριο Τσίπρα στην κυβέρνηση. Γιατί αμφιβάλλει κανείς ότι είναι το καλύτερο παιδί των δανειστών. Όχι, απλά λέω ότι γι' αυτό κιόλας. Τους άλλους δεν τους έχουν ακόμα τσεκάρει, έτσι, δεν τους γι' αυτό, όχι, είναι σίγουροι για τους άλλους. Απλά σίγουροι είναι, αλλά τόσο. Πώς είναι δυνατόν να γίνουν εκλογές, ναι, και ας πούμε Μάιο, και να σκάει, όταν δεν θα έχει, όταν θα σκάει το 17 Απριλίου. 4 δις, ναι, 17, ναι, Απριλίου. Αυτά ο κύριος Τσίπρας τα έκανε swap. Ήταν το τριετές ομόλογο του 2014, το 2017 το έκανε swap, τους πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια στο swap, αυτή την παρέα. Είναι αυτό το θρυλικό swap με το οποίο είχε γίνει εκείνο το 2,5 δισεκατομμύρια, mm-hmm, και τώρα πρέπει να πληρώσει το υπόλοιπο κεφάλαιο, ναι, 4 δις, χώρια τους τόκους που έχει πληρώσει εντωμεταξύ. Δηλαδή μέσω εκλογών έχουμε 17 Απριλίου να σκάει πόσα εκατομμύρια, είπες, δις. 4 δις. Και, τον και πρέπει τον 19 Ιουλίου 3,3 δις. Ενδιαμέσως έχει πολλές καταβολές. Πολλές καταβολές, αλλά μικρό ποσά σε σχέση με 156 εκατομμύρια, 145 εκατομμύρια. Κάθε μήνα. Βαράει, κάθε μήνα. Λοιπόν, από τις 11 Μαρτίου, γιατί πληρώσαμε τώρα 18 και 31 του μηνός, περίπου 400 εκατομμύρια προς τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η καταβολή μας. Πάμε στο Μάρτι για άλλα. 11 Μαρτίου τι σηματοδοτεί για παρισμού, γιατί 11 Μαρτίου ξεκινάει πάλι η νέα πληρωμή. Η νέα πληρωμή, γιατί έχουν δώσει τελεσίγραφο μέχρι τις 11 Μαρτίου να, ναι, συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις. Γιατί πρέπει να γίνει η νέα πληρωμή που στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τώρα στις 19 Μαρτίου ημερομηνία. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 145 εκατομμύρια και μετά στις 17 Απριλίου πάνω από 4 δις, το μεγάλο παλούκι. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι ότι το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά επιβιώνει με έντοκα γραμμάτια και γιουρο κομμέσα, τα περίφημα ρέπος, δηλαδή με βραχυχρόνιο δανεισμό, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα για τα 4 δισεκατομμύρια με βραχυχρόνιο δανεισμό, όπως μπορούσε να το κάνει όταν είχε τη μνημονιακή επιχορήγηση. Εδώ λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα άλλη κυβέρνηση ή να βρίσκεται στο μετέχμιο η κυβέρνηση, να αλλάζουν οι κυβερνήσεις εκείνη τη στιγμή. Και να μην ξεχνάμε ότι επίσης πάλι στις 22 Οκτωβρίου έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 1,5 περίπου δις, πάλι προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά για να δείτε πώς έχει ξανεμιστεί εκ των προτέρων το μαξιλαράκι, το περίφημο του τσακαλώτου,
και των υπολείπων και πώς θα ξαναμπούμε πάλι σε διαδικασία. Αλλά τώρα βεβαίως δεν είναι, έχει να κάνει με το. Τώρα μην ανησυχείτε, μνημόνιο δεν μπορεί να μας βάλουν. Όχι, με τα μνημονιακή δέσμευση. Με τα μνημονιακό μνημόνιο θα είναι. Με τη λύση χιόνι. Η βαρουφάκη. Δηλαδή, γι' αυτό ετοιμάζουν τα παιδιά και τα βγάζουν έξω. Λοιπόν, ή τη λύση χιόνι που λέει λύση Σόιμπλε, ειδικό καθεστώς στο περιθώριο της Ευρωζώνης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είχε προτείνει ο Σόιμπλε στις 15 Ιουλίου του 2015, ή IOU. Ο Βαρουφάκιος λύση. Λοιπόν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Προσοχή στις κάλπες λοιπόν, ακριβώς. Και τους διάφορους έξυπνους που εμφανίζονται σήμερα και το παίζουν και δίθεν αντιμνημονιακοί, ο λίγο να πω λίγο. Προσοχή να μην τους ανακυκλώνουμε, γιατί τα χάλια μας δεν... Και με μεγάλη προσοχή το εξής. Προσέξτε ιδιαίτερα τους πατριώτες. Ιδιαίτερα τους πατριώτες που το παίζουν πατριώτες κουνώντας το σημαίακι της Μακεδονίας, αλλά δεν θυμούνται απολύτως τίποτα γιατί όλα τα άλλα που συμβαίνουν στη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και αύριο η συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.